Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Αναστασία Γιάμαλη και τώρα ξεκινάει το Κόντρα 24. Το τελευταίο πριν τα Χριστούγεννα. Και ένα Κόντρα 24 που πάλι για πολιτική θα μιλήσει, αλλά χωρίς πολιτικούς. Και πιστέψτε με, για να κάνουμε την απόψινή εκπομπή, έχει μπει πολύ νερό στα βλάκι. Γιατί όταν ξεκινούσαμε πριν 3 χρόνια, άκουγα. Και ποιος νοιάζεται που άνοιξαν μερικά κεφάλια σε μια διαδήλωση? Ποιος ασχολείται με ένα έγκλημα πάθους? Τι είναι αυτά που λες για γυναικοκτονίες? Γιατί να παίξουμε καταλήψεις? Ή πώς θα βγει να μιλήσει για πολιτική κάποιος που δεν έχει πατήσει τα 60 και δεν φοράει γραβάτα? Αλλά τα εμπόδια είναι για να ξεπερνιούνται. Για να είμαι ειλικρινής, όλους τους ενδιασμούς εγώ δεν τους είχα ποτέ αυτούς. Και αφού σας τα είπα όλα αυτά, απόψε έχω την τιμή να φιλοξενώ ανθρώπους που κατά τη δική μου γνώμη έχουν πολλά να πούν σήμερα, για το σήμερα, για το αύριο, για το μεθαύριο. Θα τους ακούμε, θα μας απασχολούν. Αφού καλησπέρισω τον Σπύρο Σουρμελίδη που είναι σταθερά στο πλευρό μου. Σπύρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δεν είσαι έξω από τα νερά σου σήμερα που έχουμε καθόλου, έτσι διαφορετικό καθόλου κόσμο. Να καλησπέρισω λοιπόν την κυρία Χρύσα Κατσαρίνη, stand-up comedian. Χρόνια πολλά αρχικά να πούμε. Ευχαριστώ, να σε χαιρόμαστε. Πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να με χαίρεστε, να σας χαίρομαι, να κάνουμε τέτοιες εκπομπές που είναι διαφορετικές για το κλίμα του καναλιού. Να καλησπερίσω και έναν ακόμη κωμικό παραγωγό βίντεο, podcast και άλλα τέτοια ωραία που κάνουν χαμό στα ίντερνετ, τον Θωμά το Ζάμπρα. Να σκεφτείτε μαζί αυτά. Εντυπωσιακό βιογραφικό. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τελευταίος, last but not least, πώς το λένε. Αυτό, ναι, μου αυτό κάνει. Το δέχομαι. Κωμικός επίσης, podcast φοβερά, τα πολύ εξωφρενικά του podcast, βίντεο παντού με τα επαγγέλματα, σίγουρα θα τα έχετε δει στο YouTube. Μάικης Παπασημακόπουλος. Χαίρετε, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είστε πολύ έτοιμοι να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Εξωφρενικά, γεννήθηκα για αυτή τη συζήτηση. Τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν είχα ενημερωθεί για πολύ σοβαρή συζήτηση. Θα έχουμε θέμα αυτό. Ένα μικρό. Γελάτε όσο θέλετε, λέτε ό,τι θέλετε. Εδώ με το Σπύρο έχουμε δει τα πάντα στην εκπομπή 3 χρόνια γελάσει τώρα και έχουμε γελάσει με διάφορα. Αυτό. Νομίζω είστε οι καταλληλότεροι για να συζητήσουμε σοβαρά. Για αλλαγή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι λίγο περίεργο που αντί για πολιτικούς εμείς έχουμε εδώ εσάς. Θα το προσπεράσω. Το 21 ήταν μια χρονιά που πέρασε. Τι δεν είχαμε? Είχαμε ανέμελο καλοκαίρι, είχαμε lockdown, είχαμε περί τους 10.000 θανάτους από COVID, είχαμε θεματοφύλακες του Συντάγματος, όλα αυτά τα ωραία. Είχαμε MeToo, είχαμε έναν σεισμό στο θέατρο, είχαμε γυναικοκτονίες 17. Πάμε όμως από την αρχή. Πώς τα βλέπετε? Θα τελειώσει ποτέ αυτό το πράγμα με την πανδημία? Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Κατσαρίνη. Από μένα κιόλας. Για το αν θα τελειώσει αυτό με την πανδημία. Θα τελειώσει. Τι βλέπετε? Συζητάνε σήμερα, βγήκαν η Επιτροπή των Ειδικών για παράδειγμα και είπε ότι χρειαζόμαστε κι άλλα μέτρα, αλλά θα δούμε πότε θα πάρθουν. Έχουμε μόνο τα self-test για να πορευτούμε στα ρεβεγιόν. Ξέρεις τι γίνεται? Σκέφτομαι ότι δεν θα τελειώσει ποτέ η πανδημία. Έχω μπει σε αυτό το κλίμα πλέον. Γιατί είχαμε ξεκινήσει, έβλεπα κάτι post στο Facebook που έλεγα άντε 2 εβδομάδες τώρα πώς θα περάσουν που θα είμαστε τα πρώτα τότε. Και έλεγα αχ, καημένη. Που νόμιζες 2 εβδομάδες φτάσαμε τα 2 χρόνια. Δεν ξέρω, παιδιά, τι θα γίνει με αυτό. Εσύ έχεις και παραστάσεις όμως. Α, ναι, οι οποίες ελπίζουμε να κρατήσουν μέχρι όσο αντέξουν. Πριν την πανδημία δεν είχες όμως. Ποιος ξέρει. Εσύ, Θωμά, τι λες, πότε θα τελειώσει αυτό? Δεν ξέρω, είναι η αλήθεια. Αλλά έχω ακριβώς εγώ αυτό το ίδιο συνέστημα. Δηλαδή, τελείωσα με το να σκέφτομαι πότε θα τελειώσει. Αυτό ήταν πριν από κάνα χρόνο, ρε παιδί μου, που έλεγα ότι κάτσε να δω, κοιτούσα. Υπήρχε στη σφαίρα τη συζήτηση το α, τότε μάλλον θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα νομίζω έχουν παραιτηθεί όλοι από αυτό. Σταμάτησαν τις προβλέψεις τύπου θα είναι καλύτερα κάποια στιγμή και είναι θα δούμε, ρε παιδί μου. Οπότε θα παρατάω κι εγώ, δεν ξέρω, όποτε τελειώσει. Η κυβέρνηση είναι στο θα δούμε. Η κυβέρνηση. Από την αρχή νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπήρχε στιγμή που ήταν ξεκάθαρο. Για την κυβέρνηση έχει τελειώσει βασικά. Ναι, νιώθω ότι είναι η πιο αισιόδοξη από όλους για το πότε θα τελειώσει. Μάικη. Εγώ ως φύση απεσιόδοξος άνθρωπος, από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι δεν θα είναι ένα μικρό πράγμα.
και οποιοδήποτε έμπαινε στον κόπο να μελετήσει λίγο εκείνη την περίοδο θα καταλάβαινε ότι δεν ήταν κάποια γρήγορα. Μας λες αδιάβαστούς εμάς. Δεν ήθελα να το πει, αλλά όχι, επειδή εγώ δεν έχω ζωή, αυτό έκανα μόνο, δεν έχω φίλους και τέτοια, οπότε καθόμουν και διάβαζα λιμάνια και λέω... Εμείς έχουμε ζωή δηλαδή. Ναι, εντάξει, κάπως καλύτερα από τη δική μου θα πω. Εγώ δεν ξέρω, θεωρώ ότι θα ζούμε με αυτή την κατάσταση τουλάχιστον μια διετία ακόμα, μέσα στο νερό. Δεν βλέπω τον τρόπο να μην ζούμε με αυτή την κατάσταση για δύο χρόνια. Όσο έχει να κάνει για την κυβέρνηση, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι πολλές κυβερνήσεις έχουν βρεθεί λίγο απροετοίμαση αυτή την ιστορία. Σε αυτή τη μεγάλη τους ανάγκη να πούνε ότι... Έχουν... Γιατί το λέω σε αυτό. Αφού η κρίση πάντα είναι μια ευκαιρία. Εγώ θυμάμαι και τη χρεοκοπία, επειδή είμαι και... Λίγο μεγαλύτερο. Τι θυμάστε και εσύ σίγουρα να πούμε. Από την πρώτη στιγμή άκουγες είναι μια ευκαιρία. Πέφτανε σπίτια, πολυκατοικίες, επιχειρήσεις, έκανε κόσμο δουλειά, λεφτά. Αλλά λέγανε αυτό είναι μια ωραία ευκαιρία. Η τοξική θετικότητα. Τι ωραία που να έχουμε. Τώρα δεν είναι μια ωραία ευκαιρία. Τι άλλη μια ωραία ευκαιρία. Να έχουμε όντως μια ευκαιρία. Θα ήταν καλό. Πόσο στεναχωριέσαι που έφερε κομικού. Πόση κατάθλιψη φέραμε στο χώρο. Ο ψιλικατζή μου από την αρχή θεωρεί ότι δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει η πανδημία. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα ψέματα. Και θέλω να τον στηρίξω. Θέλω να τον στηρίξω και να πω. Δεν θα το πω το όνομά του. Αλλά τον στηρίζω. Μου έχει πει μάλιστα ότι με λέει πάντα Γιώργο. Αφιερώνει τον χρόνο να δει τι γίνεται με την πανδημία. Δεν μπορεί να μαθαίνει και τα ονόματα του. Αλήθεια αυτό. Ναι, μου έχει πει από την αρχή ότι μην πιστεύει τίποτα, δεν είναι τίποτα, θα περάσει τρεις εβδομάδες. Και κάθε φορά που τον βλέπω τώρα και του λέω τι γίνεται, μου κάνει. Το τραβάνει για να μας ξεγελάσουν. Δύο χρόνια μετά. Οι επόμενες 15 μέρες είναι κρίσιμες, να μας ξεγελάσουν γιατί όμως. Ξέρω, για να μην πηγαίνω στο ψιλικατζί δικό του, γιατί αυτό πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο. Ήταν μια επιχείρηση στρωμένη και δεν πάει. Η αυτοποίθησή του είναι υπέροχη. Έβαλε delivery, μήπως αυτή... Θέλουν να κλείσουν τα ψιλικατζίδικα, μου το έχει πει και αυτό. Το οποίο το θεωρώ το οποίο εξαιρετικό σατανικό σχέδιο τη παγκόσμια ελίτ. Τα ψιλικατζίδικα κλείσανε. Όχι, συνεχίζουμε. Είναι και δύσκολο να κλείσει. Εντάξει, ναι. Ωραία. Πάντως υπάρχει αυτό για τα ψιλικατζίδικα. Ότι κάποιοι θέλουν να τα κλείσουν. Υπάρχει αυτή η θεωρία. Επειδή μου είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα θα κάνουμε τα χείριθμα. Υπάρχει αυτή. Είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκου να δεις τι γίνεται. Καλά, θα γιατί μετά θα φύγουν. Υπάρχει αυτό το σχέδιο Πισαρίδη και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μπήκε λίγο στο πλάνο ο Γιώργος και ήταν τέλειο. Ίσομα όλα στην απόψινή εκπομπή. Γιώργος αγαπάμε, ο floor manager μας. Λοιπόν, υπάρχει μια συζήτηση ότι οι επιχειρήσεις που έχουν κάτω από 3 άτομα πρέπει είτε να συγχωνευτούν, να συγχωνευτεί δηλαδή στην Πεύκη το ψιλικατζίδικο με το κερατσίνι, είτε θα πρέπει να κλείσουν ή αλλιώς θα γίνουν μέρος μιας κοινοπραξίας. Σταμάτα να είσαι προβοκάτορας, γιατί πρέπει να είναι από την Πεύκη με το κερατσίνι. Μπορεί να είναι από την Πεύκη με τη Νέα Φιλαδέλφια, ξέρω. Για ποιο λόγο πρέπει. Μπορεί να μην έχουν ανάγκη. Τα βάζεις επίτηδες μακριά. Για τα αισθήματα να γίνει μια αλυσίδα από ψιλικατζίδικα. Πολυεθνική θα έλεγα. Ήδη υπάρχουν εταιρείες. Και θα είναι ένα, γιατί δεν έχει νόημα. Θα είναι ένα ψιλικατζίδικο πολύ μεγάλο. Ακριβώς. Παιδιά, μιλάτε πιο πολύ και από τους πολιτικούς. Μου φωνάζει και ο σκηνοθέτης από πάνω. Όλοι μαζί. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω να μιλάω. Ταυτόχρονα. Όχι, όχι, όχι. Το ταυτόχρονα είναι το εντυπωσιακό. Αλλά εμένα αυτό μου αρέσει, οπότε θα το κρατήσουμε. Τώρα, πάμε παρακάτω. Lockdown, πώς το περάσατε εσείς που είστε, δεν ξέρω, φύση εξωστρεφή. Δεν είστε φύση εξωστρεφής. Εγώ προσωπικά πάντως το πέρασα στο σπίτι μου. Δεν κατάλαβα τίποτα από το lockdown. Ό,τι έκανα και πριν έκανα και μετά και κατά τη διάρκεια. Ήμουν στο σπίτι μου, μου λέγανε πω Μάκη δεν μπορούμε να βγούμε και τι έχουμε. Λέω ναι, φοβερόδια εγώ δηλαδή κάθε βράδυ που βγαίνω δεν μπορώ. Εγώ το πέρασα πάρα πολύ ανώδυνα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως κόσμο ο οποίος δεν έχει την ευχέρεια να είναι μόνος του και να έχει μια οικογένεια με 4 παιδιά. Που... Στα 60 τετραγωνικά, μια τετραμελής οικογένεια περνάει πολύ δύσκολα. Είναι καθαρά στον άνθρωπο δηλαδή και τις συνθήκες της ζωής σου και πώς το έχει ζήσει. Οπότε το να λέμε, ξέρω εγώ, ότι ναι, το lockdown θα είναι δύσκολο, αυτό που μάλλον μας ετοιμάζουν από ό,τι διαβάζουμε, το καινούριο. Έρχεται κατευθείαν που έχει λιγκατζή αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ το πέρασα σχετικά ανώδυνα. Ξέρω γνωστό και τα δύο.
Ναι, ξέρω γνωστούς και φίλους, το πέρασαν πολύ δύσκολα, αλλά εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Βλέπεις να έρχεται κι άλλο όμως από ό,τι καταλαβαίνω. Ο ψιλκατζής δεν πιστεύει, δεν πιστεύει. Έτσι, μας τα μπαλάρουνε. Απλά την πρώτη φορά ήταν θα πεθάνουμε όλοι, μείνετε στα σπίτια σας. Τώρα μας τα μπαλάρουνε με άλλη συσκευασία του στυλ. Θυμάστε τι ωραίο που φτιάχναμε εκεί στο φούρνο. Μπανάνα μπρε. Θέλετε να ξαναφτιάξουμε λίγο ψωμάκι. Οπότε μας το πάνε έτσι. Θωμά, εσύ πώς πέρασε το lockdown? Εμένα το πρώτο lockdown, επειδή είχαμε αυτή την ψεύτικη ελπίδα ότι θα τελειώσει γρήγορα, δεν ήταν. Ήταν κάπως διακοπές. Ήταν μια περίοδος που δούλευα πολύ η προηγούμενη. Οπότε λέει μου, οκ, δεν πειράζει. Αναγκαστικές διακοπές, επειδή μου μια χαρά, ωραία, τέλεια. Και το πέρασα καλά. Ήμουν και παραγωγικός πολύ. Έγραφα full για μια εκπομπή τότε που ξεκινήσαμε η αισιοδοξία χρονιά, η οποία κόπηκε γρήγορα. Η εκπομπή ή χρονιά? Η εκπομπή. Όχι, η χρονιά συνεχίστηκε κανονικά. Παρόλα τα προσωπικά μου προβλήματα. Αποφάσισα να την τελειώσουν κανονικά. Και το δεύτερο με βάρεσε. Το δεύτερο με βάρεσε. Γιατί πλέον με έπιασε, κατάλαβα ότι. Δεν είναι σαν το διπλανό σου δηλαδή. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ο Μάκης είναι μια χαρά. Δεν πολύ τον χάρηκα. Μπράβο, Μάκη. Εγώ το δεύτερο, γιατί κατάλαβα θα κρατήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Έπεσε και η παραγωγικότητά μου. Δεν μπορούσα να γράψω ούτε αστείο, ρε παιδί μου, ούτε τίποτα. Όπως μπορείτε να δείτε στο Twitter μου ή στο Facebook, ότι δεν μπορούσα να γράψω κομμωδία εκείνη την περίοδο. Ναι, το δεύτερο με χτύπησε τώρα. Ακόμα επειδή είμαστε κάπως έξω, είναι καλά. Αλλά πιστεύω και εγώ πάρα πολύ ότι έρχεται το τρίτο, ναι. Κυρία Κατσαρίνη μου. Εγώ είμαι όντως εξωστρεφής. Εσείς τι λέτε. Εσείς τι λέτε. Εγώ είμαι όντως εξωστρεφής και πολύ διαχειτική. Οπότε το πρώτο lockdown, επειδή ακριβώς ήμασταν πολύ πιο φοβισμένοι τότε και απέφευγε ο ένας τον άλλον πολύ έντονα, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η μόνη μου επαφή ήταν ένας deliveras, ο οποίος ερχόταν στην πόρτα και μου έλεγε «Άφησε τα λεφτά στο τραπέζι». Και είμαι «Μόνο εσένα έχω». Γιατί, γιατί, έλα λίγο, λίγο να μ' ακουμπήσεις το χέρι μου. Κουβέντα, λίγο. Ναι, ήταν πολύ άσχημα. Το δεύτερο πήγα στο χωριό μου και άραξα. Πού είναι το χωριό? Στο Αστραγρεβενά. Οπότε άνοιγα. Αν πολιτευόσουν, δηλαδή, θα ήσουν βουλεύτρια Γρεβενών. Καβάλας, γιατί εκεί γεννήθηκα. Αλλά το χωριό είναι τα Γρεβενά. Είναι σαν το Ψιλικατζίδι. Μην ταΐζεις τους Αθηναίους, μην λες τα Γρεβενά χωριό. Πες ότι είναι πόλη. Ο πόρος Γρεβενών είναι χωριό όντως. Και άνοιγα την πόρτα και είχα μόνο βουνά και δέντρα. Εγώ, κυρία και κύριοι, εγώ άκουγα, τότε θυμάμαι στην αρχή κιόλας, ότι είναι μια ευκαιρία να βρούμε τον εαυτό μας και να ψαχτούμε και διάφορα τέτοια. Ναι, εγώ δεν τα καταλαβαίνω γιατί είμαι και λίγο. Αλλά το χειρότερο. Άμα ανακαλύψω ότι αυτό σου είναι χάλια, πολύ κακός. Εγώ δεν το ρισκάρω. Η ενδοσκόπηση, η ενδοσκόπηση είναι δίκοπο μαχαίρι, θα πω εγώ εδώ πέρα. Άσε καλύτερα. Καλά, πολλά πιστεύαμε στην πρώτη καραντίνα, νομίζω, που αποδείχθηκαν λίγο. Λίγο τρούπια. Οπότε. Οκ. Εμβόλια έχετε κάνει. Mm-hmm. Όλοι. Ναι. COVID ή γενικότερα. Σωστά, γιατί νομίζω ότι πριν τον COVID δεν υπήρχε συζήτηση για το αν κάνουμε εμβόλια ή όχι. Βρήκαμε εμβολιαστή της παρέας. Έχει κάνει τα άλλα εμβόλια. Περιμένω να δω λίγο τι θα γίνει. Ναι, έχουμε κάνει. Για αυτό το εμβόλιο της παντήκητας, περιμένω να πού θα πάει. Έχετε φίλους, ρε παιδί μου, που λένε όχι, εγώ φοβάμαι. Έχουμε φτάσει, πάμε να πιάσουμε Γενάρη. Και λένε όχι, εγώ δεν θα κάνω ακόμη, φοβάμαι. Εγώ το φοβάμαι. Έχω συγγενείς και φίλους. Α, συγγενείς μπορεί. Που χωρίζονται αυτές τις ευδιάκριτες πλέον δύο κατηγορίες. Η μία είναι το δεν πιστεύω τίποτα, όλα είναι στημένα, δεν υπάρχει κορονοϊός, άρα τι να τα κάνω τα εμβόλια. Και 20.000 νεκροί. Από άλλες ασθένειες. Τους σκοτώνουν με το μαξιλάρι μέσα στο νοσοκομείο. Όποιος, ναι, είναι ότι όποιος πεθαίνει από οτιδήποτε σε ένα νοσοκομείο λένε ότι είναι COVID, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το. Και η δεύτερη κατηγορία που είναι ότι πιστεύουμε στον κορονοϊό, δεν φοβόμαστε τα εμβόλια. Το οποίο έχω ανθρώπους που. Παιδί μου. Κάπως λόγω έλλειψης πληροφόρησης, ας πούμε, Άξι. Που έχουν πει ότι έχω κάποιους φίλους με προβλήματα στην καρδιά τους ή κάτι αριθμίες και αυτά. Και λένε, ναι, φοβάμαι και αυτά. Ρε παιδί μου, για όλα τα υπόλοιπα εμβόλια αυτοί είχαν φοβηθεί ποτέ. Τα άλλα τα κάνουν κανονικά έτσι. Γιατί γι' αυτό πρώτη φορά είπαν. Δεν ότι... ξέρω να σου πω. Για ποιο λόγο. Δηλαδή, όλα επειδή τα φάρμακα. Είναι αδοκίμαστο. Δεν έχω ακούσει αυτό ποτέ. Είναι. Μόνο, η μόνη δικαιολογία είναι ότι ήταν. Παιδί μου... 5 δις εμβόλια. Βρε, το ξέρω. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό, δεν έχει πέρα από αυτό το εμβόλιο που κάναμε μικρή. Αναρωτήθηκε έστω και ένας άνθρωπος στην Ελλάδα πόσα χρόνια το έχουν δοκιμάσει πριν να το κάνουμε. Ή τα εμβόλια που σου κάνουν στο στρατό, ξέρω εγώ, που έρχονται τρεις άγνωστες βελόνες και συγκαρφώνουν. Ξέρω, αναρωτήθηκε κανένας, παιδιά, συγγνώμη λίγο, πόσο καιρό το δοκιμάζετε αυτό. Θέλω να μάθω, ρε παιδί. Εγώ το αγαπημένο γιατί, μου είναι. Γιατί πρώτη φορά με αυτό το εμβόλιο. Το αγαπημένο μου εμένα είναι το δεν ξέρω τι έχει μέσα. Γιατί ξέρει τι έχει μέσα τον τεπών, α πούμε. Δεν έχεις ιδέα. Το παίρνεις κάθε μέρα. Δεπονίνι. Δεπονίνι. Χαπάκια. Εγώ το χειρότερο που έχω συναντήσει είναι άνθρωποι που μου λένε ότι κόλλησαν επίτηδες.
για να μην κάνω εμβόλιο. Το εμβόλιο. Και λέω, ωραία, για ποιο λόγο θα έκανε το εμβόλιο. Ναι, για ποιο λόγο θα έκανε το εμβόλιο. Ωραία. Για να μην κολλήσω. Άρα. Τι, δεν βγάζει κανένα. Επίσης με τις αποδεδειγμένες παρενέργειες που είναι και πολύ μεγάλες επειδή μου του COVID, ξέρω εγώ, που το long COVID, ας πούμε, αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν τους πήρε ενοχλή. Όχι, όχι, ήταν. Εγώ θα το καταφέρω. Ωραία. Το τσιγάρο. Είναι έτοιμος για πάνελ ο Θωμάς Ζαμπράς, έτοιμος για πάνελ ενημερωτικής εκπομπής. Είσαι έτοιμος. Ειδικά ρε παιδί μου, ας πούμε, με μεγάλους ανθρώπους, ξέρω εγώ, με συγγενείς μου μεγάλης ηλικίας που είχαμε αυτή την κουβέντα, ότι γιατί ρε παιδί μου, α, φοβάμαι τι έχει μέσα, τι έχει κάνει, ξέρω εγώ και τα λοιπά, μπορεί να σε σκοτώσει, μπορεί μπλα μπλα. Και λες, οκ, καπνίζει έτσι, δεν είναι, ναι, ωραία. Το τσιγάρο ξέρεις ότι σε σκοτώνει 100%. Δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε παραπάνω. Για ποιο λόγο καπνίζεις, ας πούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί συγκεκριμένα για το εμβόλιο COVID υπάρχει τόσο μεγάλο ρεύμα ξαφνικά. Καταρχήν, αντί να πούμε ευχαριστώ ότι μας δίνετε ευκαιρία να πάμε στα εμβολιαστικά κέντρα να γνωρίσουμε αγνώστους και σουρές, να γίνεται αυτή η κλασική κουβέντα. Έρχεστε συχνά εδώ. αυτά τα κρύα αστεία, τα οποία γίνονται μόνο όταν είσαι σε πάρα πολύ άβολο σκηνικό. Η μητέρα. Έχω να πω, να το πω αυτό. Είναι αποκάλυψη. Γιατί είναι celebrity σκηνικό, ότι είμαι με τη μητέρα μου στο εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας. Έτσι. Στην Κηφισίας, πάνω το ναι, μεγάλο. Επειδή έχει μια πατερίτσα, γιατί έχει ένα λίγο θεματάκι. Ήρθε ο Κικίλιας. Έτσι, ήρθε ο κ. Κικίλιας και τη είπε, ας πούμε, αν μπορούμε να περάσουμε μέσα και τέτοια. Και εγώ από δίπλα, ξέρεις, λίγο ήθελα να του πω κάτι, ότι έφυγε από την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δεν ήμουν μεγάλος φαν των μπασκετικών του ικανοτήτων, δεν του το είπα. Ήταν υπουργός υγείας τότε. Ναι, ήταν υπουργός υγείας, ναι. Καλύτερος μπασκετμπολίστας ή υπουργός υγείας, γιατί δεν τον έχουμε μετά στα πρόσωπα που θα σε ρωτήσουμε. Δεν την παίρνει μέσα αυτή την τρίπλα. Πώς έπαιζε μπάσκετ. Θυμάμαι πολύ καλά πώς έπαιζε μπάσκετ. Με την ίδια δυνότητα και στα δύο. Αυτό. Είναι έτοιμος ο Θωμάς Ζάμπρας για πολιτική εκπομπή, θα το ξαναπώ εγώ. Αυτό. Ήταν το εξίσου δεινός και στις. Όσο καλός μπασκετμπολίστας ήταν, τόσο καλός υπουργός υγείας. Για τον Θάνο Πλεύρη, άρα ποια είναι η άποψή σας τώρα. Εντάξει, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ποιος δεν θέλει να δικηγόρο στη θέση του Υπουργού Υγείας. Εντάξει, από την άλλη, οι δικηγόροι θα είναι Υπουργοί Δικαιοσύνης, οι γιατροί θα είναι Υπουργοί Υγείας και θα πίστευε κανείς ότι είναι μια καλή αρχή. Οι τουριστικοί πράκτορες, Υπουργοί Τουρισμού. Θα πίστευε κανείς ότι είναι μια καλή αρχή. Ο Bill Gates θα πω εγώ, ο αφελής. Θα ήταν καλή ιδέα, ναι. Εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου ή το γιατρό του διαβόλου, γιατί δεν χρειάζεται να το κάνω. Και θα πω ότι Bill Gates δεν είχε καν πτυχίο. Ωραία. Αλήθεια αυτό. Και... Δεν είναι θέμα πολιτική, ρε παιδί μου. Νομικά μπορεί, ξέρουν όλοι οι δικηγόροι. Μπορούν όλοι να γίνουν υπουργοί δικαιοσύνης. Δεν ξέρω, εγώ. Καλός άνθρωπος. Μου είχε γίνει παλιά, καλό παιδί να είναι. Μου είχε γίνει η μήνυ εικόνα του κύριου Πλεύρη στα Εξάρχεια. Αυτό το υπαρξιακό άγχος του ανθρώπου που προσπαθεί να μην ξυπνήσει τους γονείς του όταν γυρίζει αργά το βράδυ από πάρτι. Το οποίο το έχω ζήσει και εγώ πολλές φορές ζώντας με τους γονείς μου μέχρι κάποια ηλικία. Οπότε καταλαβαίνω το υπαρξιακό του άγχος και τον βλέπω εξαιτίας αυτού με μία αλφα συμπάθεια. Δηλαδή, αν τον έβλεπα ποτέ μπροστά μου, το ξεπέρασε. Εσύ εντάξει. Είσαι οκ τώρα. Μιλάς δυνατά. Κατάφερες από τότε να ξαναμιλήσεις. Πήγε όμως το Μά στα Εξάρχεια ο Θάνος Πλεύρη. Τι ώρα ήτανε. Ξημέρωμα. Ευχαριστώ. Κοιμόντουσαν οι άνθρωποι. Πουρνόπουρνο. Πήγε και τα είπε κιόλας. Τώρα ποιος τα άκουσε δεν έχει σημασία. Ο συνεργάτης του που τράβαγε το βιντεάκι, εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Από το ακουστικό όμως, γιατί δεν ακούγονταν τέτοια δυνατά. Εξαιρετικά εργαλεία τα κινητά σήμερα στο μέρος μας, λειτουργούν ως κάμερες. Ρε παιδί μου, αφού πήγε και είπε θα το καθαρίσουμε, δεν είπε ότι είναι καθαρό τώρα, ξέρω εγώ. Είπε, ναι. Κάνω μια μικρή αρχή, μια συμβολική κίνηση, ρε παιδί μου, για τον καθαρισμό που θα έρθει μετά. Ρε παιδιά, εσάς αυτό το θα καθαρίσουμε μια περιοχή. Και μια περιοχή η οποία δεν είναι βρώμικη, πιο βρώμικη από τη διπλανή της περιοχή, ας πούμε. Πώς σας ακούγεται? Δεν ξέρω, μένει κανείς στα Εξάρχεια? Όχι, εγώ για πολλά χρόνια ήμουνα στα Εξάρχεια. Κοίταξε. Τώρα μου ήρθαν στο μυαλό οι κουκουλοφόροι, με συγχωρείτε. Ο Σπύρος Γραμμένος, φίλες και φίλοι, δεν είναι κοντά μας γιατί έχει μια μικρή αδιαθεσία. Ήθελε πολύ να είναι και αυτός και η κιθάρα του. Αδιαθέτησε και αυτός και η κιθάρα του. Θα μείνουν σπίτι, τους ευχόμαστε περαστικά. Σπύρος, αγαπάμε. Εντάξει, τα Εξάρχεια νομίζω λειτουργούν πάρα πολύ και ως ένα κοινωνικό σύμβολο και για τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος που επιχειρηματολογούν υπέρ και εναντίον των Εξαρχείων. Λειτουργεί ως μια περιοχή η οποία μάλλον αυτή τη στιγμή ισχύει περισσότερο σαν μύθος και λιγότερο σαν ουσία, αν ρωτάς εμένα, αυτή τη στιγμή. Και πάντα θα είναι ένα θαυμάσιο talking point όταν δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις
για το τι κάνεις ή τι δεν κάνεις πολιτικά και κοινωνικά. Εγώ αυτό πιστεύω. Το αν υπάρχουν προβλήματα στα εξάρια, γιατί πρέπει να είσαι αφελής για να μιλήσεις ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στα εξάρια. Η απάντηση είναι υπάρχουν προβλήματα σε όλες τις περιοχές της Αθήνας. Εκτός και αν κάποιος θεωρεί, ας πούμε, ότι τα εξάρια είναι η μόνη περιοχή που έχει θέμα με ναρκωτικά και εγκληματικότητα. Και είναι και σημαντικό να αναρωτηθείς και από πού υπάρχουν τα προβλήματα. Ναι, και αυτό ασφαλώς. Στα εξάρια. Έχει ζήσει αρκετά χρόνια. Και αν η αστυνομία τα λύνει και επιθυμεί να τα λύσει. Σύχναζα πολλά χρόνια στα εξάρια, κάθε μέρα εκεί για πάρα πολλά χρόνια. Άρα ξέρεις, έχεις ακούσει και για παλιότερα δηλαδή, για παλιότερες εποχές. Ναι. Καλά, πολλές μεγάλες πρωτεύουσες έχουν ένα καρτελατέ. Μια περιοχή όπου είναι καλλιτέχνες, κάθε πόλη κτλ. Έχει χαθεί πριν αρκετούτσικα χρόνια αυτό στα εξάρχεια σε εμάς. Ναι, εντάξει. Επειδή μου είπες ότι ζούσε και εκεί, εντάξει, όλοι ξέρουμε, περνάμε και τα λοιπά, αλλά αν έχει ζήσει και κάποια χρόνια. Όχι, εντάξει, τα εξάρχεια έχουν περάσει διάφορες φάσεις μέσα στις δεκαετίες. Από πάρα πολύ έντονες πολιτικοκοινωνικές καταστάσεις στη φάση που είναι τώρα, που είναι μια σχετικά ντεμέ κατάσταση, η οποία επηρεάζεται λίγο και από την αλλαγή του κοινωνικού προφίλ των εξαρχείων, του προφίλ real estate, για να τα λέμε όλα, έτσι, ναι. το πιο σωστό. αλλάζουν τα εξάρχεια, όπως αλλάζουν και πάρα πολλές περιοχές της Αθήνας που θεωρείται ότι είναι ευκαιρίες, όπως ήταν το Ψηρή παλαιότερα, με αυτό το διπλό πείραμα του Ψηρή, το οποίο έγινε αρχικά. Το gentrification, λες. Ναι, δεν τους λειτουργήσε την πρώτη φορά. Ως διαμαγείας μεταφέρθηκε το εμπόριο ναρκωτικών στο Ψηρή με ένα μαγικό τρόπο που κανείς δεν ξέρει πώς έγινε. Και έφυγε μετά από λίγο καιρό, επίσης με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό ξεκίνησε στην Πλάκα, αν θυμάμαι καλά. Ήταν Πλητάς, μετά Μερκούρι, μετά Τρίτσις. Α, παλιά! 80, δεκαετία 80. Κάπου εκεί ξεκίνησε αυτό. Και πέτυχαν ορισμένα πράγματα. Βέβαια έγινε. Έγινε πολύ περιοχή για σπίτια βασικά, ναι. Και με παραβιάσεις στην Ανδριανού και σε ορισμένα άλλα σημεία. Αυτό προσπάθησαν να το μεταφέρουν και αλλού, όπως είπες, Ψηρή και τα λοιπά. Εντάξει, τα μεγάλα project τα επόμενα φαίνεται ότι είναι τα Εξάρχεια και η Πλατεία Βικτωρίας. Yes. Αυτό φαίνεται ότι είναι τα δύο επόμενα μεγάλα project. Τώρα το αν θα τους κάτσει και αν θα τους βγει και σε πόσο καιρό θα τους βγει. Πάντως υπάρχει αυτό που είπες και το real estate μας στο κόλπο, έτσι, δηλαδή. Αυτό διαμορφώνει όλο το κοινωνικό χάρτη. Μετά να πούμε που έχουν πάει τα νίκια, αλλά να τα πούμε κυρία και κύριοι μετά το break, γιατί έχει... Στο Θεό έχουν πάει τα νίκια, κύριε. Είναι τρομακτικά. Είναι τρομακτικά. Και τα νίκια στο Θεό. Και τα νίκια στο Θεό. Και το ανοίγει το κατσίκι, παιδιά, 20% πάνω. Εγώ το λέω. Μόνο εσύ δεν πιστεύεις. Είδες, και τα νίκια στο Θεό, ενώ εσύ δεν πιστεύεις τίποτα. Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτό το ουσιαστικότατο πάνελ για να ανεβάσουμε τον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε κοντά μας την κυρία Κατσαρίνη, τον κύριο Ζάμπρα και τον κύριο Παπασημακόπουλο αντίστοιχα. Τι έχεις θέμα που είσαι, σε είπα τελευταίο? Σε είδα. Όχι, παιδί μου. Α, δεν ξέρω. Από αυτούς είναι. Αν θέλεις να μην πεις κάτι, δεν το πιστεύω. Πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά τα πιο πολιτικά, κύριοι και κυρία. Κυρία και κύριοι, θα ξεκινήσω. Εσείς είστε άνθρωποι που έτσι τα ίντερνετ τα παίζετε στα δάχτυλα. Ασχολείστε. Όχι. Όχι με το ίντερνετ. Τα ίντερνετ τα παίζετε στα δάχτυλα. Εγώ email ξέρω να στέλνω και να ανοίγω αυτό. Λοιπόν. Μου στέλνουν κάτι νιγηριανοί πρίγκιπες, θέλω να δώσω 2 εκατομμύρια δολάρια. Και εμένα μου έχουν στείλει και νομίζω τον έχασα τον ένα και είμαι πολύ στεναχωρημένη. Αλλά... Τόσο κοντά. Όχι, όχι. Θα κάνεις. Θα βρούμε την τύχη μας, Χρύσα μου. Λες. Λες. Είμαι αισιόδοξη. Καλό παιδί να είναι. Η Γυρία έχει περισσότερους πρίγκιπες κατά κεφαλήν, ξέρω εγώ, από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Πείτε μου, βλέπετε, έχετε και κοινό έτσι νεανικό. Γιατί κόσμο... εισαγωγικά, γιατί. Έχετε κοινό νεανικό χωρίς εισαγωγικά. Γιατί είναι βαρετό πράγμα η πολιτική για τους νέους? Είναι βαρετό ή αυτή είναι η αίσθηση που την έχουμε εμείς που κάνουμε ενημέρωση και το κοιτάμε πιο... Είναι σίγουρα βαρετό. Εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι είναι. Γιατί δεν είναι προβλέψιμη. Βαρέθηκε το Μασίδη. Θεωρώ ότι επειδή είναι προβλέψιμη. Δεν υπάρχει καμία προβλέψιμο. Μία πολιτική η οποία εφαρμόζεται μας αφορά. Είναι δυνατόν να μην σε νοιάζει κάτι που σε αφορά? Σε νοιάζει. Κάποιος λέει κάτι για σένα και πας και του λες γιατί το πες αυτό για μένα, κοπέλια. Σαφώς. Ο άλλος αποφασίζει για σένα. Δεν θα πάει να το πεις γιατί το αποφάσισε αυτό για μένα. Σαφώς ενδιαφέρει. Απλά δεν. Πώς να το πω. Δεν είναι σεξι. Όχι, όχι.
Α, σεξ δεν είναι σίγουρα. Δεν ξέρω, βασικά δεν θέλω να κάνω king shaming, μπορεί να είναι σεξ για κάποιον. Αλλά... η πολιτική. υπάρχει μια τεράστια απόσταση διαχρονικά της πολιτικής και της πολιτικής γλώσσας από την γλώσσα των νεότερων γενιών. Από εκεί ξεκινάνε. Το μεγάλο πρόβλημα ξεκινάει από εκεί, ότι πώς μπορείς να γεφυρώσεις το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε έναν πολιτικό ο οποίος είναι, ξέρω, 50 και βγαίνει και λέει κύριε συνάδελφοι, καλησπέρες. με έναν πιτσιρικά ο οποίος δεν έχει καμία διάθεση να ακούσει έναν τύπο με κουστούμι, ο οποίος μοιάζει με την ηλικία του πατέρα του, να μιλάει για πράγματα τα οποία δεν κατανοεί. Οι τριαντάριδες πολιτικοί τα λένε πιο. Δεν θέλω να ξέρω τι κάνει με την ηλικία. Αυτό. Δηλαδή, έχει δίκιο το επικοινωνιακό κομμάτι, επειδή μου και το πολύ πρακτικό κομμάτι και τη γλώσσα αλλά και των χειρισμών επικοινωνιακά. Έχει δίκιο ο Μάκης ότι είναι καλό point αυτό, ότι δεν έχει εκμοντερνιστεί καθόλου, επειδή μου δεν αφορά κανέναν σε μικρότερες ηλικίες. Αλλά εγώ νομίζω ότι το κυριότερο πράγμα το οποίο βαριέται πάρα πολύ ο κόσμος να ασχοληθεί με την πολιτική είναι ότι τη θεωρεί άσκοπη από την άποψη του, θεωρεί ότι δεν έχει καμία δύναμη στα χέρια του πέρα από την ψήφο, η οποία πολλές φορές με τις περιορισμένες επιλογές που υπάρχουν, ούτε αυτή είναι κάποιο φοβερό όπλο, ας πούμε, πάντα. Δηλαδή νιώθουν ότι δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθώ με την πολιτική. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι τελείως εκτός από μένα να καταφέρω να επηρεάσω οποιοδήποτε απόφαση με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν ξέρω τον τρόπο. Ρε παιδιά, όμως έχουμε φάει τρία μνημόνια κατά κέφαλα. Έχουμε δει μισθούς να παίρνουν την κατηούσα. Ξέρουμε δεδομένα ότι η δικιά μας γενιά, μας βάζω όλους πάνω κάτω στα ίδια, σίγουρα θα ζει χειρότερα από τους γονείς της. Ξεκάθαρα. Μα βλέπεις όμως ότι ό,τι αντιδράσεις έχουν γίνει δεν είχαν αποτέλεσμα. Δηλαδή ο κόσμος απογοητεύεται σταθερά. Σταθερά και κλιμακώνεται. Δεν φταίει και η πολιτικοποίηση γι' αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, και εγώ δεν αντέχω τα πολιτικά χαρουμενάκια. Αλλά και τι μπορείς να κάνεις. Εντάξει, και η πολιτικοποίηση, η οποία δημιουργείται από σπασμωδικές αντιδράσεις, κάνει εξίσου μεγάλο κακό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν τρώμε τη μεγάλη σφαλιάρα του μεγάλου κύματος του 12, ας πούμε, ναι, που όλοι συνειδητοποίησαμε ξαφνικά ότι δεν πάμε καλά και κάπως πρέπει να έχουμε μια πολιτική άποψη, γιατί κάτι συμβαίνει εδώ. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό, η ξαφνική ανάγκη που είχαν οι νεότερες γενιές να πούνε πρέπει να αποκτήσω πολιτική άποψη τώρα, έδωσε ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο κίνησης σε ανθρώπους και οργανισμούς και καταστάσεις να παραπληροφορήσουν κόσμο, να του δώσουν μασημένη τροφή, να μην ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά έκανε πάρτι από τις γενιές που ξεκίνησαν να αποκτούν πολιτική άποψη το 12, γιατί ουσιαστικά η ακροδεξιά έκανε το πιο απλό, πήρε ένα κομμάτι κιμά και είπε... Φάει αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό φταίει, αυτό είναι όλα. Το τρως και έχει πολιτική άποψη και όλα καλά. Καβαλώντας νεύρα, απογοήτευση, μαζεμένα. Δηλαδή. Σίγουρα υπάρχει και. Δεν υπάρχει κάτι πιο τρομακτικό από φανατισμένο άνθρωπο που δεν έχει αντίληψη ή πολιτική νόση, μόρφωση, οτιδήποτε. Ο φανατισμός πάντα βοηθάει. Και είναι και ασφαλώς και τα απόνερα του πώς έχουμε μάθει ως χώρα να αντιμετωπίζουμε την πολιτική. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι τωρινές νέες γενιές που έχουν πρόβλημα σύνδεσης με το πολιτικό γίγνεσθε του τόπου. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα διαχρονικά αντιμετωπίζει την πολιτική ως Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τέρμα. Αυτά. Και παρόλα αυτά, όχι ούτε καν. Δηλαδή, το αντιμετωπίζει ένα επίπεδο έτσι, δηλαδή τελείως οπαδικά, αλλά το αντιμετωπίζει και με τεράστια απαξίωση. Ναι. Που έχει να κάνει επίσης που βοηθάει την αποπολιτικοποίηση, ρε παιδί μου. Είναι πολύ απαξιωμένη η πολιτική. Εγώ το μόνο που δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Εγώ το μόνο που επειδή σας ακούω με πολύ ενδιαφέρον, εγώ πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν πολιτική άποψη. Απλώς δεν την εκφράζουν και δεν ασχολούνται με τον ίδιο τρόπο που ασχολούνται οι μεγαλύτεροι. Η πολιτική ίδια. Πιστεύω ότι ένα καλό point. Ένα καλό point πάλι από το συνάδελφο Μάκη είναι ότι που θεωρώ ότι πρέπει να μείνει, είναι ότι υπάρχει και πέρα από την δεν ασχολούμαι, είμαι πολιτική, δεν ασχολούμαι, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τι γίνεται. Που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δυστυχώς. Ναι, υπάρχει και η απολυτική πολιτικοποίηση που είναι, δηλαδή αυτό που περιέγραψε ο Μάκης, ένα πράγμα που ασχολούμαι. Ασχολούμαι με την πολιτική μέσω Twitter, ξέρω εγώ, ή Facebook ή οτιδήποτε. Ξέρω τα memes, ξέρω, ρε παιδί μου, τις βασικά τέτοια. Παρ' όλα αυτά, έχω τεράστια αυτοπεποίθηση στην άποψή μου και στο ότι ξέρω τι γίνεται. Ναι. Ξέρω τι γίνεται και είμαι και πάρα πολύ loud, ας πούμε, δημόσια. Και επίσης, αν μου επιτρέπεις το διαδίκτυο και η φωνή του διαδίκτυου, ευχαριστώ, είναι ότι έχει επιτρέψει σε πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο νέες γενιές, να καθιερώσουν ένα καινούριο στυλ επιχειρήματος, το οποίο δεν χρειάζεται να έχει λογική βάση ή ενημερωμένη βάση. Και όταν κάποιος σου λέει, ναι, ξέρεις, δεν είναι έτσι, σου λέει, εμένα αυτή είναι η γνώμη μου.
Ναι. Τελείωσε. Το αν η γη γυρίζει, βέβαια δεν είναι θέμα γνώμης, η γη γυρίζει, εκεί είναι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, ας πούμε, εσείς που είστε τρεις άνθρωποι που και διαβάζουν και ενημερώνονται, ειδήσεις βλέπετε? Όχι. Εγώ προσωπικά όχι. Δηλαδή, ό,τι ενημέρωση παίρνω. Δεν βλέπεις δελτία, ούτε ενημερωτικές εκπομπές, ούτε εμάς. Ναι, εκτός από αυτό, ρε παιδί. Ναι, μόνο εσάς. Αλλά, ναι. Πάλι ιντερνετικά όμως το λέω, δεν θα ανοίξω τώρα. Δεν θα ανοίξει τη τηλεόραση. Εγώ δεν έχω τηλεόραση. Έχω αρκετή δισκογραφία. Και ιντερνετικά και τηλεοπτικά. Από πού αντλείς και ιδέες για να σχολιάσεις αυτή την. Παρακολουθώντας η δισκογραφία ιντερνετικά και τηλεοπτικά. Έχω σταματήσει να διαβάζω εφημερίδα, για παράδειγμα, που έκανα παλιά. Αυτό το έχω σταματήσει να το κάνω. Ιντερνετικά και τηλεοπτικά. Θα βάζεις να δεις δελτίο, δεν θα πεις εγώ το δελτίο των 8. Θα παρακολουθήσω δύο δελτία την ημέρα. Ένα, ας πούμε, το μεσημέρι και ένα κάποιο. Είσαι ωραίος, Μάκη Παπασμακόπουλε. Το στηρίζω αυτό. Πείτε μου κάτι, βρε παιδιά, εσείς που κάτι γιατί, επειδή είπατε για τη ρητορική και το ύφος, μήπως έπεσε την αντίληψή σας αυτή η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας? Ναι. Ναι. Α, ναι. Υπέροχη. Ναι, ναι. Εντάξει, στο εξωτερικό έχει. Στο εξωτερικό, ναι, όχι, είναι και Νέα Ζηλανδία, είναι κάπως σαν γαλατικό χωριό είναι αυτή. Είναι μοναδική περίπτωση. Σε σχέση με άλλους. Είναι μοναδική περίπτωση. Αλλά την έχεις δει πώς μιλάει. Ναι, ναι, ναι. Και τα τελευταία της ατάκια που μιλούσε και. Εδώ από το σπίτι της έκανε story και έλεγε για τα μέτρα κανονικά, σαν κανονικός άνθρωπος. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η δική μας πολιτική, στη δική μας χώρα, ακόμη και όταν προσπαθούν να φανούν κανονικοί, είναι τόσο στημένοι που πάβουν να είναι κανονικοί. Μα είναι αυτό που λέγαμε πριν για την ξύλινη γλώσσα. Και σοβαροφάνεια επίσης πάρα πολύ. Ναι. Η οποία υπάρχει, βασικά είναι κάτι που διαπερνάει όλη την ελληνική κοινωνία από καλλιτεχνικούς χώρους μέχρι. Υπάρχει μια σοβαροφάνεια. Άμα τσαλακωθείς ή άμα έχεις μια πιο casual γλώσσα, ας πούμε, και τα λοιπά, σημαίνει ότι δεν είσαι σοβαρός, σημαίνει ότι δεν. Όπως και αυτό το γεγονός ότι ανάλογα με την πολιτική κατεύθυνση που θα ακολουθήσεις και η πολιτική νεολαία στα πανεπιστήμια που θα βρεις, σε οδηγεί προς το ύφος της γλώσσας το οποίο πρέπει να ακολουθήσεις για να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη πολιτική δηλαδή κατεύθυνση. Το να είσαι, ας πούμε, δεξιό στο πανεπιστήμιο είναι λίγο πιο. Αυτό καλησπέρα, τυχαίο είναι, καλά. Τραπεζάκι μπροστά. Το να είσαι αριστερό είναι λίγο πιο χαλαρό το πουκάμισο, λίγο αυτό, λίγο αφήνουμε και λίγο μαλλί και αυτό και έχουμε και λίγο πιο. Και η γλώσσα είναι επίση πάλι. Το βλέπω πολύ συχνά, α πούμε, επειδή όταν κάνουμε ανακοινώσει σαν μια ομάδα κωμικών, τέλο πάντων, που έχουν αναγνώσουν. Όταν έρχεται το πρώτο draft, όταν έρχεται το πρώτο draft που το γράφουν άνθρωποι που έχουν μια παρουσία σε χώρου, ρε παιδί μου. Έρχεται το πρώτο draft και λέει, παιδιά, λέω, ρε παιδιά, εντάξει, ξέρω εγώ. Ποιος από εμάς έχει μιλήσει ποτέ έτσι? Για ποιον λόγο? Τέλος πάντων, ας βάλουμε πέντε ευνόητες λέξεις μέσα σε αυτό. Όχι, να τις καταλαβαίνω. Αυτό είναι αυτούς τις λέξεις κλειδιά. Το επαναστατικό προτσές. Πήραμε τύπου το template, ξέρω εγώ, και μάλλον. Ας μιλήσουμε όπως μιλάμε κανονικά. Για μια χώρα η οποία θέλει να λέει πολύ συχνά και να βρίζει το πολιτικό της παρελθόν και να το κατηγορεί για όλα τα κακά που υπάρχουν τώρα στην Ελλάδα, δείχνουμε ταυτόχρονα μια πρωτοφανή αγκύλωση στον τρόπο επικοινωνίας αυτής της πολιτικής περίοδου. Δεν έχει προχωρήσει το πολιτικό λεξιλόγιο, καθόλου σχεδόν. Ναι, ναι. Έχει μείνει εκεί, έχει μείνει στη δεκαετία του 80. Αυτό. Αυτό είναι και έλλειψη ιδεών και ξεκάθαρα, ναι. Ανάλυσης. Ξεκάθαρα. Θα σας ξαναπάω στα μέσα, γιατί είπε ο Μάικς ότι βλέπει, για παράδειγμα, δελτία, διαβάζει, εσείς περισσότερο από το ίντερνετ. Είναι πλουραλιστικά τα μέσα ενημέρωσης, ακούγονται όλες οι απόψεις, μπατάρουν, θεωρείται. Εσύ τι θεωρείς? Εγώ έχω άποψη συγκεκριμένη, την έχω εκφράσει. Άμα θες να σου πω, η κομική είναι πλουραλιστική. Ως αναγνώστες, ως κοινό, ως ακροατές, ως τηλεθεατές, εσείς πώς το εισπράτετε? Ξέρετε, ξέρω εγώ, ότι θα δείτε αυτό το κανάλι για να ακούσετε το χι πράγμα. Όπως και σε όλες τις χώρες του κόσμου, τα μίντια δεν μπορείς να περιμένεις από οργανωμένα μεγάλα κανάλια να έχουν μια αντικειμενική φωνή. Είναι και παντελώς ουτοπικό να περιμένεις αντικειμενική φωνή οπουδήποτε, θα πω εγώ. Κάθε δημοσιογραφική φωνή χρωματίζεται από μια πολιτική άποψη και αυτό είναι οκ. Okay. Άνθρωποι είναι και δημοσιογράφοι. Ναι, ασφαλώς. Έχουν απόψη, δεν φύτρωσαν. Είναι και λίγο βλακεία να συζητάμε το 2021 για αντικειμενική άποψη. Καμία άποψη δεν είναι 100% αντικειμενική, δεν ήταν ποτέ. Γι' αυτό ρώτησα για πλουραλισμό. Όσο έχει να κάνει με το εάν βρισκόμαστε αυτή την περίοδο της χώρας σε ένα μεντιακό τοπίο το οποίο
γέρνει προς τα μία πλευρά, νομίζω ότι πρέπει να είσαι τυφλός και κουφός για να μην δεις ότι ισχύει αυτό. Ο μόνος, ναι, ο μόνος τρόπος. Να μην έχεις αντίληψη, είναι, δεν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις πλουραλιστική κάλυψη, ρε παιδί μου, της πραγματικότητας και των γεγονότων, αναζητώντας πράγματα σε μία πηγή ή σε μία-δύο πηγές. Δηλαδή, ναι, πάντα το καλύτερο. Γι' αυτό ακριβώς το ίντερνετ βοηθάει. Ναι, πάντα το καλύτερο είναι να ψαχτείς. Ακόμα και σε πράγματα, ρε παιδί μου, που ξέρεις ότι ακόμα και σε μέσα. Δηλαδή, εγώ το κάνω πολύ συχνά αυτό. Ακόμα και σε μέσα που ξέρω ότι εκεί προς τα εκεί που γέρνουν, εγώ είμαι ενάντια, ρε παιδί μου, θέλω να. Θα δω και από εκεί και από εκεί τις ιδέες. Εγώ συμφωνώ σε αυτό 100%. Δηλαδή, χωράνε αυτό. Όλοι στην τηλεόραση. Φυσικά, δηλαδή, εγώ όταν προσπαθούσα να παρακολουθήσω τις αμερικάνικες εκλογές και όταν ανέβαινε ο Τραμπ πριν γίνει πρόεδρος και κατά τη διάρκεια της θητείας του, προφανώς και θα δεις και Fox News. Ναι, ναι. Αυτό είναι ο πυλώνας επικοινωνίας των ανθρώπων που ψήφισαν. Αλλά και δεν υπήρχε μόνο Fox News. Ναι, αλλά ναι, καλά, ναι. Το Fox News ήταν ένας φάρος για να καταλάβεις τον τρόπο σκέψης. Αυτό ακριβώς, ναι. Οπότε, είναι... Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα δεν θεωρώ ότι το έχουμε αυτό. Δεν υπάρχει... Το αντίστοιχο Fox News. Το Fox News το έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έχουμε κυρίως το Fox News. Όχι, αυτό πάντως, επειδή εμείς το αντιμετωπίζουμε και επαγγελματικά, είναι και το λένε όλοι οι συνάδελφοί μας, ότι είναι η μόνη φορά που είναι τόσο μονομερή τα πράγματα. Ποτέ δεν ήταν. Όσο περίεργα και αν ήταν στην Ελλάδα, ποτέ δεν ήταν τόσο, δεν είχαν μπατάρει τόσο πολύ προς την πλευρά. Πάντα έβλεπες μια ανισορροπία. Πάντα βλέπεις μια κολακία προς την εξουσία. Ναι. Όμως, και μια... ποτέ αυτό, δεν υπήρχαν και τόσες πολλές πηγές πληροφόρησης, ρε παιδί μου. Λόγω του διαδικτύου. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά. Όποιος θέλει να ψάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Πρέπει να θες να ψάξει. Ναι, εντάξει. Μιλάμε τώρα για mainstream. Ναι, όχι. Αν μιλήσουμε για τηλεόραση, εφημερίδες κτλ. Εκτός αν γίνει κάτι αξιοσημείωτο που πλέον δεν μπορείς να παραβλέψεις αν έχει γίνει ένας χαμός στο Twitter. Μια χαρά μπορείς να παραβλέψεις. Αν μπορείς να κάνεις ένα πράγμα να παραβλέψεις. Μια χαρά μπορείς να παραβλέψεις. Μου έρχονται πάρα πολλά τώρα στο μυαλό. Και εγώ σιγά σιγά κάνω πίσω σε αυτό. Έχει δίκιο. Αντιπαρέρθω. Τώρα να πάμε σιγά σιγά να ρωτήσω και τους... μετά το break, να πάω τώρα σε break. Να πάω σε break. Κανένα break. Υπάρχει πάμε. Εδώ, υπάρχει εγκέφαλος επάνω, δεν είναι έτσι. Έχουμε παιδιά, δεν ξέρω αν είμαστε. Μια εξουσία, μην σας κουραστείτε. Μάλλον ενοχλούν κάποιον. Υπάρχει μια εξουσία. Αυτό, ναι. Και καταγγείλτε και αποχωρήστε έτσι. Και ανοίγει το πλάνο και δεν είμαστε εδώ. Στο υπόλοιπο τη εκπομπή. Δυστυχώς τα παιδιά κάτι πάθανε. Και κάποια στιγμή θέλω να πω, παρακαλώ πολύ να ανακαλέσετε, γιατί θα ήθελα να το πω πάντα. Δεν μου έδωσε καμία ευκαιρία. Επίσης και το ελάτε. Αυτό είναι δικό μου. Ναι, ναι, αυτό. Πρέπει να συντονίζει. Κυρίες και κύριοι, ελάτε κύριοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με σχολιασμό προσώπων και πρωταγωνιστών της επικαιρότητας της χρονιάς που μας πέρασε. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, είναι το Κόντρα 24, είναι ένα διαφορετικό Κόντρα 24 και επειδή μιλήσαμε πολύ έτσι για πολιτική γενικά, πάμε να μιλήσουμε και για πολιτικούς ειδικότερα. Να προειδοποιήσω, αστειεύομαι, εδώ δεν κλείνουμε μικρόφωνα, λέτε ό,τι θέλετε, μετά αν είναι... Ανοίγει κατά μακτή, κατευθείαν. Και εκεί που λέτε ο Μητσοκεφέτρου, κατευθείαν μέσα. Δεν λέμε ό,τι να είναι, κακές κουβέντες. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Πάει το υλικό μου. Το πετάω όλο. Δεν έχω τίποτα, ναι, χράκι. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με την πρώτη κάρτα. Θα έχουμε και κάρτες. Δεν με προειδοποιήσει κανένας. Είναι ο πρώτος πολιτικός που θέλαμε να σχολιάσετε. Είναι ο Πίνατ, είναι το σκυλί του Μεγάρου Μαξίμου, το αδεσποτάκι που υιοθέτησε, που σκυλοθέτησε μάλλον, για να είμαι σωστή, ο πρωθυπουργός πέρσι. Ναι. Το υιοθέτησε αυτός, είμαι σίγουρος, το παίρνει κάθε μέρα, το πηγαίνει για εμβόλια, για εμβόλια κτλ. Ποιος προσέχει αυτό το σκύλο, ήταν πάντα η απορία με εμένα. Ποιος είναι ο άνθρωπος που κάνει τη δουλειά, άξονα. Που το ταΐζει, ας πούμε. Ναι, που το ταΐζει, που παίζει μαζί, που το πηγαίνει βόλτα. Έχει προσωπικό. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πρότεινε στον πρωθυπουργό της χώρας ότι πρωθυπουργέ, λύσα μόνο τα ζητήματα της χώρας. Ξέρει τι λείπει αυτή τη στιγμή από το παλμαρές, λέει όχι. Ένα podcast. Να σου πω κάτι όμως. Προσθέθηκε άλλος ένας ανταγωνιστής και εγώ τώρα ξαφνικά μπαίνω να δω τα τσάστ στο Spotify και είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, δηλαδή κατάλαβε. Είχα ανησυχώ για το Μάκη και τη Μαρία Βασιλικού και τώρα είναι και ο Μητσοτάκης ανάμεσα στους ανταγωνιστές μου. Τέλος πάντων. Είστε έτοιμοι για την επόμενη φωτογραφία? Παρακαλώ. Α, η κυρία Ματίνα Παγώνη. Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, των νοσοκομιακών γιατρών Αθήνας Πειραιά. Μάλιστα. Μάλιστα.
Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω κάτι να σχολιάσω κάτι για έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί ούτως ή άλλως μια τάξη ανθρώπων που περνάνε πολύ δύσκολα. Ναι. Οπότε ας τελειώσει, αν θέλει κάποιος να κάνει κριτική σε οποιοδήποτε εκπρόσωπο μιας τάξης που τραβάει κουπί αυτή την περίοδο, ας περιμένει να τελειώσει λίγο αυτό το δύσκολο και μετά ας κάνει όσο κριτική θέλει. Πες κάτι θετικό. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πες για τα smoky eyes που είχε. Ναι, οκ. Τι θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω μόνο έξι. Όχι, καταλαβαίνω αυτό που λέω. Και δεν έχω, και το μοναδικό πράγμα που έχω να πω, παιδί μου, είναι ότι η Επιτροπή των Ειδικών έχουν. Για το τι ακριβώς, για τη διαχείριση της πανδημίας έχουμε μια επιτροπή ειδικών η οποία συνεδριάζει σε διαστήματα που δεν ξέρουμε. Ας πούμε τώρα είχαν να συνεδριάζουν ένα μήνα, ξέρω εγώ, και δεν είχαμε ιδέα ότι... Δύο εβδομάδες, ναι, συνεδρίασαν σήμερα. Ωραία, και δεν γίνεται αυτό. Οι οποίοι βγάζουν μια γνώμη, μετά την ακούνε από την κυβέρνηση και αποφασίζουν αν τους κάνει ή όχι. Και μετά έχουμε τον καθέναν από αυτά τα μέλη να βγαίνει και να λέει ο καθένας τη δικιά του άποψη. Οπότε τις περισσότερες φορές δεν έχω ιδέα τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη συνεδρίαση. Αυτό το να προτείνει μια επιτροπή ειδικών σε μια κυβέρνηση. Να λέει αυτό πρέπει να κάνουμε και να λέει η κυβέρνηση θα το σκεφτώ. Είναι σαν να πηγαίνει στο συνεργείο, να λέει κάποιο η μηχανή είναι έτοιμη να κλαδάρει και να λες δεν νομίζω. Άφησε με να το σκεφτώ λίγο. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο ότι τους λένε, έχουν φτάσει σημείο, όχι μόνο ότι τους λένε κάτι και λένε ευχαριστώ για την πρόταση, αλλά όχι. Αλλά βγαίνουν και δηλώνουν τύπου preemptive, ότι ακόμα και να μας πει η Επιτροπή ότι θα, για lockdown, εμείς δεν θα το κάνουμε. Ναι. Και λέτε τη φάση, ναι, ακυρώνω και μελλοντικά από τώρα και για 50 χρόνια. Τα αποκλείω. Τα απορρίπτω. Τώρα, επειδή 15 μέρες οι επόμενες είναι κρίσιμες, για να δω τι έχουμε. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω ένα σχόλιο από τον καθένα σας. Ζάμπρα. Δεν θέλω να μιλάω αρνητικά για συναδέλφους. Πραγματικά. Θέλω να μιλάω αρνητικά για συναδέλφους, γιατί είναι... Το ξέρεις ότι έχει podcast ο Μητσοτάκης και μπαίνει στα charts πάνω. Εγώ θα περίμενα ο Πρωθυπουργός να μην έχει χρόνο για podcast, αλλά γιατί έχει δουλειές. Εγώ αντιθέτως θα περίμενα να έχει άπλο το χρόνο για podcast, δηλαδή είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, τι να πούμε. Σας περνάει. Τι μας περνάει, τι μας κάνει. Όχι πλέον. Α, ναι, όχι, εμένα με περνάει ακόμα. Συγγνώμη, έχει ο Παπασημακόπουλος το εξωφρενικό podcast και ακούτε άλλα. Ναι. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή βλέπει πλατούλα ο Πρωθυπουργός της χώρας, να την πάρει. Γιατί βλέπει πλατούλα. Να πω κάτι, φαίνεται. Ζωντανή δημοσκόπηση. Ζάμπρας for President. Παπασημακόπουλος. Και Ζάμπρα. Και τη δικιά σου την πλατούλα βλέπει. Τώρα, ναι. Βεβαίως. Μην τα λέτε αυτά, παιδιά, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι έγινε, Κυριάκη. Θα αναγκαστούμε να κλείσουμε τα φώτα. Θέλω να πω ότι. Αχ, το ξέρετε, πάει το point μου. Ωραία, ναι. Ακόμα και πολιτική σάτρα να ήταν το αντικείμενό μου, θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω πολιτική σάτρα στον Μητσοτάκη. Γιατί είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να. Είναι σαν πλεονασμός, ρε παιδί μου, να κάνεις κωμικό σχολιασμό σε οτιδήποτε κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Να κάνουμε ένα disclaimer, ρε παιδί μου, ότι ήταν πολύ δύσκολη συγκυρία να διαχειριστεί οποιοδήποτε αυτό, να το πούμε αυτό. Και η πανδημία ήταν μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Ναι, διαχειριστεί ωραία. Ναι, διαχειριστεί, αλλά ναι, αλλά ρε παιδί μου. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία που έχει να διαχειριστεί, δηλαδή. Πιστεύω θα υπήρχαν και καλύτεροι χειρισμοί, ξέρω εγώ, να γίνουν αυτό. Και κυρίως βρίσκεται, κυρία Ζάμπρα. Και κυρίως, ναι, εγώ είναι προσωπική μου άψη. Είναι ακραία, το ξέρω. Δεν συμφωνεί με τον κόσμο. Είναι από άψη που έχω εγώ, είναι η γνώμη μου. Μάκη. Και θέλω να πω ότι εγώ, αν έπρεπε να διαχειριστώ αυτή την κρίση, θα έκανα ένα πράγμα. Θα μου έλεγαν τι θα κάνουμε, ξέρω εγώ, στο μέλλον. Θα του έλεγα, παιδιά, δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Θα σας πω την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, δεν θα έκανα καμία ανακοίνωση για τίποτα. Θα ακούσω τους ειδικούς, λοιπόν. Δεν θα έκανα καμία ανακοίνωση για τίποτα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό μετά από μια εβδομάδα. Κοιτάξτε, παιδιά, δεν βγαίνει αυτό. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν θα πάρουμε μέτρα για εμβολιασμένους ποτέ. Θα πάρουμε μέτρα για εμβολιασμένους. Τον κράζουν όλοι στα social media, το παίρνει πίσω. Και είναι, αυτό το έχω πει και παλιότερα, είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο γράφω και εγώ αστεία, παιδί μου. Το πετάω στο Twitter, το σαμπρότες, το κράζουν όλοι και λέω «Κέρι, παιδί μου, το παίρνω πίσω σαν αστείο». Ναι, okay. Κύριε Παπασημακόπουλε, είστε εξαιρετικά σιωπηλός και αναρωτιέμαι γιατί περιμένω να ολοκληρώσει. Και τα παιδιά. Δεν σας διέκοψε, κύριε. Μπράβο, ακριβώς. Έτσι ξέρουμε την... Ελάτε.
Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να προσάψει πολλά κάποιος στον Πρωθυπουργό της χώρας όσον αφορά τη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Θα συμφωνήσω ότι οποιοδήποτε πολιτικός εκπρόσωπος θα είχε μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, αλλά θεωρώ ότι είναι πολλά τα offside που έχει πιαστεί το team του Πρωθυπουργού. Και ούτε κάνουμε VAR, έτσι. Ναι, ούτε κάνουμε VAR. Ξεκάθαρο. Δύο στρέμματα offside. Δεν ξέρω. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα εάν, για παράδειγμα, η τρικυμία εν κρανίο αφορούσε μόνο την πανδημία και όχι άλλα πράγματα. Αλλά δείχνουν γενικότερα ότι είναι λίγο ήξης αφήξης σε πολλά θέματα που μας καίνε. Οπότε μάλλον θα του βάζε χαμηλό βαθμό. Και να πω και κάτι ακόμα που θα έκανα εγώ, επειδή είμαι στα αίσθητα. Όταν με έβγαινε κάποιος και μου έλεγε αυτό που έκανε ήταν λάθος, επειδή μου και φάνηκε, αντί να πω όχι, τα πάω πολύ καλά, να βγαίνω κάθε 5 λεπτά να κάνω ένα, θα έλεγα, θα του έπιανα αυτό προεκπλήξω. Μου έλεγε κάποιος, κάνατε full λάθος, ήταν λάθος, και σου έλεγα ναι, όντως ήταν. Χίλια συγγνώμη, παιδιά, θα το διορθώσουμε. Δεν θα υπήρχε άλλο επιχείρημα. Επίσης, από τη στιγμή που θεωρητικά κάποιος θα έλεγε τα μίντια σε αντιμετωπίζουν με μια φιλική διάθεση. Άντε καλέ. Ναι. Εγώ θα έλεγα, όταν βγαίνει για διάγγελμα, να είναι πιο έξω καρδιά, αφού να βγαίνει για να πει Αλάνια μου, τι έγινε, πώς πάει. Και έτσι τσαλακώνεται. Ναι, να είναι έτσι, ναι. Καρέκλα ανάποδα, χέρια πάνω. Λοιπόν, παιδιά, για να ξεκουμπώσει η κουμπί, ας μιλήσουμε απλά. Κοκούλινγκ. Είναι δύσκολη η φάση, οπότε πάμε να... Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα σας θυμίσω την περίπτωση που δεν το θυμάστε. Είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αναμένω την φωτογραφία νάτος. Αλέξης Τσίπρας, στο γραφείο του. Καλώς τον, ναι. Είναι λίγο σε φάση mansplaining. Δεν σχολιάζουμε τη φωτογραφία, σχολιάζουμε το πρόσωπο. Φωτογραφίες διάλεξα εγώ. Εγώ θα πω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει βρεθεί σε μια κατάσταση όπου θα μπορούσε να έχει κερδίσει πολλούς πολιτικούς πόντους. Κατ' εμέ έχει αποτύχει αρκετά εντυπωσιακά. Και αυτό λέει πάρα πολλά γενικότερα για το πολιτικό προσωπικό πρώτης γραμμής της χώρας. Ότι σε μια περίοδο όπου υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να εκθέσουν την παρούσα κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση αποτυγχάνει να κερδίσει τους πόντους που θα έπρεπε να έχει πάρει. Ναι. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ενδέχεται να δέχεται κάποιο πόλεμο εκ των έσω στην παράταξή του. Δέχεται, σίγουρα. Το οποίο δεν το θεωρώ παράλογο. Συμβαίνει σε όλα τα καλά κόμματα, συμβαίνουν αυτά. Οπότε δεν ξέρω. Επιστρέφουμε και πάλι σε ένα κουσούρι που έχουμε οι Έλληνες ως ψηφοφόροι και ως οπαδοί κομμάτων, ότι έχουμε ένα κακό συνήθειο να αποκαλούμε τους πολιτικούς αρχηγούς με τα μικρά τους ονόματα, που με εκνευρίζει πάρα πολύ. Ο Κούλης, ο Ανδρέας, ο Αλέξης. Είναι στο πλαίσιο της απαξίωσης αυτή, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, είναι και Κούλης, ειδικά είναι όμως και οικειότητα. Γιατί να υπάρχει οικειότητα με τον πολιτικό. Γιατί δεν πρόκειται να πιείτε καφέ με τον πολιτικό. Με τον Ανδρέα ήταν οικειότητα όμως, σίγουρα. Με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου ήταν άλλη οικειότητα, γιατί ουσιαστικά ήταν μόνο αυτός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή η πολιτική ζωή του τόπου ήταν ο Ανδρέας και μετά ήταν και κάτι άλλο Είχε τσαλακωθεί αρκετά ο Ανδρέας τότε. Ακριβώς γι' αυτό υπήρχε μια ταύτιση με τον κόσμο. Ότι έχει συναισθήματα και αδυναμίες και όχι, ήθελε να είναι λαϊκός, ρε παιδί μου. Ήταν το αντίπαλο δέος στα τόσα χρόνια Καραμαλή που ήταν τελείως κοσμοπολίτης. Βέβαια, πάλι το ότι έχετε κάνει μια αναλογία Ανδρέα Παπανδρέου, Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω πώς φτάσαμε. Ούτε παραγγελία. Επίτηδες, το έκανα εγώ. Αλλά τώρα αυτός ο Αλέξης Τσίπρας χωρίς γραβάτα είναι σοβαρή κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό από την αρχή δεν πέσει. Που χαρίζανε γραβάτα και δεν του φοράγε. Είχε γίνει τόσο έντονη κουβέντα για αυτό το πράγμα. Εμένα πραγματικά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Εντάξει, είσαι εντυμένος έτσι. Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή... Θυμήσου πόσες γραβάτες του έχουν χαρίσει ανά τον κόσμο. Και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τον Μάγκη. Και εμένα αυτό είναι το πόνιμο. Ότι με τα τόσα επικοινωνιακά φάλα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι λες και σερβίρει assist μόνιμα, ρε παιδί μου. Σερβίρει assist μόνιμα για επικοινωνιακές νίκες, ρε παιδί μου, σε κάποιον. Και είναι εξωματική αντιπολίτευση και όντως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κανένα πόντο. Δηλαδή είναι πάλι οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις δηλαδή. Είναι πάντα σωστές, πρακτικά, ουσιαστικά, ρε παιδί μου, αλλά πάντα τελείως ξύλινες και πάντα στο πλαίσιο. Φταίνε τα μέσα που δεν τον παίζουν όμως. Και πάντα είναι στο πλαίσιο. Φύγετε, είστε άχρηστοι, φύγετε, πάμε να κάνουμε εκλογές. Και εγώ θα τα δύο χωρίς, ρε παιδί μου. Εγώ, ναι, ψεύτες. Εγώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο λούμπεν
του ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, να υπάρχει αντίστοιχο Λούπεν και κάθε μέρα να, έχει, να τον έχουν μίμ, ρε παιδί μου, με πράγματα που λέει, ξέρω εγώ. Και να παίζει από πίσω αυτή είστε, ξέρω εγώ, Κουτσούμπερ. Σίγουρα θα μπορούσε κάποιο να επιχειρηματολογήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι τα μέσα δεν. Εμένα δεν με πείθει αυτό πια. Όχι, εμένα δεν με πείθει καθόλου. Απλά σκέφτομαι τις δικαιολογίες. Ισχύει όμως, παιδιά, αυτά ισχύει λίγο. Ξαναλέω ότι, και αυτό που λέει και ο Θωμάς κιόλας, ότι όταν σου δίνουν τόσες φορές την μπάλα μπροστά στη γραμμή και 8 στις 10 την πετά στα πουλιά. Κάπου οκ, ξέρεις, πάρε άλλο επιθετικό, δεν ξέρω. Ο Φορίκουε της πολιτικής, που μου λένε από πάνω, γιατί εγώ δεν ξέρω. Σπουδαίος φίπης. Μην το δίνεις, ας το πιστέψουμε. Ξεκίνησε 17 την καριέρα του και τον οκλούσε 18. Και εγώ συμφωνώ και με... Για λίγους, λοιπόν. Και εγώ συμφωνώ με την Αντάσταρ, παιδί μου, ότι οκ, ακόμα και αν δεχτούμε ότι δεν έχει την υποστήριξη και την κάλυψη, παιδί μου, από τα μέσα, σε καμία περίπτωση εδώ. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τη φωνή του να ακουστεί τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, ξέρω εγώ. Εντάξει, μπορεί, έχει. Δύναμη, αν δεν μπορεί να ακουστεί η φωνή του, ας γίνει ένας νέος Τάκης Μπουγιουκλάκης και ας κάνει ένα νέο Κάμερα Αλήθεια. Για τους παλιούς και αυτό επίσης. Θες να μας θυμίσεις γιατί το Κάμερα Αλήθεια ήταν η σπουδαιότερη εκπομπή, από τις σπουδαιότερες μάλλον εκπομπές που έχει βγάλει η ιδιωτική τηλεόραση, που σπουδαίος Τάκης Μπουγιουκλάκης πήγαινε στις Λαϊκές. Είναι το ανήμητο επεισόδιο που έχει φάει την καφασιά στο κεφάλι. Έτσι. Και λέει, αν ενθυμούμε σωστός, λέει το περίφημο «Χαιρετώ τη χάρη σου, λαέ μου», έτσι, με την κυρία να του σκουπίζει τα αίματα εδώ και να λέω «Τάκης μου, γράψε την κάμερα μάντου, εδώ, πάρ' τα αίματα, πάρ' τα αίματα». Μεγάλες στιγμές. Και μετά είχαμε βέβαια και την εκπομπή του Βαγγέλη του Γιαννόπουλου, επίσης μεγάλη ιστορία. Πάλι στο ίδιο, βεβαίως, που είχε την κακομοίρα την παρουσιάστρια που έπρεπε να κάνει ένα πρόλογο πάντα. Είχε πάντα μια προλογίστρα. Ελπίδα. Ναι, μπράβο, σωστά. Είχε μια προλογίστρα λοιπόν, που αναδιαστήματα όταν ο κύριος Βαγγέλης Γιαννόπουλος είχε νεύρα και είχε πάρα πολύ να πει, δεν την άφηνε να κάνει τον πρόλογο και ξεκίναγε να λέει και λέει «Έλα, σταμάτασαι!» Και ξεκίναγε και έλεγε και έχουνε. Πάντως, είδες, δεν το περίμενες ποτέ ζωή σου θα βρεθεί στο ίδιο στούντιο περίπου πάνω κάτω, ας πούμε, και να λες με τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Ναι, 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 σωστό, σωστό. Κυρία Κατσαρίνη, εσείς τι λέτε για τον κύριο Τσίπρα, για να περάσω στην επόμενη καρτούλα. Νομίζω με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Θεωρώ ότι κάλυψαν την κυρία. Πώς? Είχαν πολλά να πούμε, είναι αλήθεια για την Τσίπρα. Ναι. Δεν πήραν ανάσα, οπότε νομίζω ότι με κάλυψαν. Αυτό θεωρώ ότι του δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες και δεν τις εκμεταλλεύεται. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Πάμε στην επόμενη κάρτα και θα ξεκινήσω από την κυρία Κατσαρίνη, για την αγαπημένος της. Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να πω τίποτα κακό για τον Κουτσούμπα. Θεωρώ ότι είναι ο θείος. Η Ελληνοφρένεια δεν μπορεί να πει για τον Κουτσούμπα. Η Κατσαρίνη δεν μπορεί να πει για τον Κουτσούμπα. Το Λούπερ δεν μπορεί να πει. Τελικά, γιατί νομίζω ότι ο πιο προβεβλημένος είναι ο Κουτσούμπας. Είναι ο πιο διαπλεκόμενος με τα μίντια, νομίζω. Θεωρώ ότι ο Κουτσούμπας είναι ο θείος που θέλει να κάτσει με την νεολαία, αλλά είναι και η νεολαία που τον θέλει. Δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει. Αυτοί είστε. Δεν μπορώ να πω. Εγώ πιστεύω ότι. Νομίζω ότι έχει κάνει κάτι πάρα πολύ καλό τέλος πάντων σαν γενικός γραμματέας. Θεωρώ ότι. Έχει κάνει το κουκουέ σεξι. Έχει κάνει το κουκουέ ελκυστικό. Έχει κάνει το κουκουέ σεξι για τη μέση Ελληνίδα νοικοκυρά. Όχι για τη μέση νοικοκυρά, για τους νέους. Για την νεολαία θεωρώ. Ίσως να βοήθησε και. Ζάμπρα, μίλα εσύ. Εγώ θα πω ότι, ρε παιδί μου, όταν διαλέγεις για εκπρόσωπο του κόμματος, για γενικό γραμματέα, ρε παιδί μου, στην περίπτωση του Κουκουέ, ξέρω, αλλά το πρόσωπο των frontman, ξέρω, ρε παιδί μου, και ο οποίος έχει την επικοινωνιακότητα του Κουτσούμπα. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι απίστευτα καλός στη δουλειά του, είναι απίστευτα καλός πολιτικός, ξέρω εγώ. Είναι κάποιο είδους υπερκομμουνιστή, ρε παιδί μου, γιατί δεν. Δεν μου βγάζει κανένα νόημα, ρε παιδί μου, να διαλέγει. Δηλαδή, όταν έγινε η αλλαγή 2013, πότε. Ναι, 2013, ναι. Ξέρω εγώ, όταν άλλαξε, ρε παιδί μου, γενικό γραμματέα του, ήταν μια φάση, OK, πάμε να το δούμε πώς θα δουλέψει αυτό. Και δεν πολύ δούλεψε επικοινωνιακά τουλάχιστον. Οπότε είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ καλός πολιτικός. Εγώ θα πω ότι. Μιλάς με γρίφους, Γέροντα. Ήρθε. Καλώς ή κακώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ακόμα και πολιτική, αν λειτουργήσει υπέρ σου ένα soundbite ή ένα μικρό clip. Το αυτοί είστε. Ναι. Έπρεπε να κάνει TikTok. Μπορεί να σου φτιάξει. Ναι, αραμπάδες και μαρούλια, όλα αυτά. Μπορεί να σου φτιάξει ένα φοβερά επικοινωνιακά θετικό προφίλ, το οποίο όμως να μην έχει σχέση με την πολιτική σου γλώσσα ή την πολιτική σου θέση. Έτσι. Δηλαδή να στέλνει λούδια στο Λούμπεν. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
Σίγουρα. Και είναι ενδεικτικό της κατάστασης των social media και αν θέλετε και λίγο αποκαρδιωτικό για την πολιτική αντίληψη, εν πάση περιπτώσει. Το ότι όλοι λένε, ξέρω εγώ, α, ναι, αυτοί είστε, χαχαχά. Λίγοι όμως μπορούν να κάτσουν να πούνε ναι, ο Κουτσούμπας υποστηρίζει αυτό ή ο Κουτσούμπας υποστηρίζει εκείνο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακές ή καλές οι θέσεις του. Λέω απλά ότι η φύση των social media είναι μήνυμα περισσότερο από πολιτικό. Εγώ θεωρώ πως από τη στιγμή που θα κεντρήσει το ενδιαφέρον περισσότερο από πολιτικό. Θεωρώ πως από τη στιγμή που θα κεντρήσει το ενδιαφέρον όμως θα ψάξεις και τις ιδέες του και τις απόψεις του. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι κάποιος που θα χρησιμοποιήσει το αυτή είστε. Θα πει, για να δω τι υποστηρίζει για πολιτικά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι στην εποχή των πολιτικών soundbite, για να γελάσουμε, υπάρχουν πάνω από δύο ανθρώπους στους 100 που θα δουν ένα χιουμοριστικό soundbite και θα πούνε, ωραία, γελάσαμε, ας πάμε να δούμε τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα την πολιτική. Δεν θα ψάξεις να δεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Όχι, ρε. Όχι, αλήθεια. Όχι, θα μάθεις ότι είναι ο Κουτσούμπας του Κουκουέ και that's it. Αυτό. Ναι. Πάμε τώρα σε κάποιον που τον γνωρίζετε καλά, τον γνωρίζουμε καλά, Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ να είστε προσεκτικοί τώρα. Τώρα τι είναι. Μην πάρετε φορά τώρα και ξεψάρωστε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα. Καταρχήν, όλα καλά είναι καταρχήν, γιατί μαζί που ο Άδωνης ο κ. Γεωργιάδης τσιπροάλε, έτσι, ό,τι πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και το βγάζουν ένα selfie, έτσι. Εγώ δεν έχω βρεθεί μέχρι στιγμή. Πώς ζηλεύεις. Είναι μεγάλο στάρ, να ξέρεις. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρεθεί ακόμα σε κάποιο σούπερ μάρκετ που κάνουν ουρά για ελάτε selfie με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ ότι αυτή τη βδομάδα έχουμε προσφορά ένα και ένα φρυγανιές και μια selfie με τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχει παίξει στην αντίθεση. Ίσως δεν έχει παίξει στο ελευθέριο. Πώς καλούν παίκτη από reality σε club, επειδή είμαι για τον Τζέτζελο. Τώρα καλούν τον Γεωργιάδη σε σούπερ μάρκετ. Είναι ο Ντάνος πολιτικής. Για να φέρει κόσμο. Είναι ο Ντάνος πολιτικής. Καλά, επικοινωνιακά ναι. Κάθεται δίπλα στα τυριά και μαζεύει τον κόσμο. Έχει κάνει την καριέρα του φωνάζοντας. Πάντως, εγώ το έχω ξαναπεί κιόλας για τον κύριο Γεωργιάδη, ότι είναι φοβερό. Κύριος εδώ, Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, κύριος Γεωργιάδης. Όχι, θα καταλάβεις γιατί το λέω. Ότι καλό θα είναι γενικότερα όταν βγαίνεις, είτε σε στέλνουν, είτε ο ίδιος το θέλεις, να είσαι η πιο χαρακτηριστική φωνή μιας κυβέρνησης στα μίντια. Καλό είναι γενικότερα, πιστεύω εγώ, να δείχνεις μια φοβερά πιο έντονη εγκράτεια και μια φοβερά πιο έντονη συνειδητοποίηση του ποιος είσαι, τι λες, πώς το λες και σε ποια εποχή και σε ποια περίοδο για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μιλάς. Λέω εγώ, είναι μια καλή ιδέα γενικότερα να μην βγαίνεις μονίμως υπερόπτης και αλαζόνας ως πολιτικός. Κάνει διάλογο σαν σχολιαστής σε comment section, σε Facebook. Ναι. Κάθε φορά γίνει. Και είναι η μόνιμη θέση του, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο του τυχαίνει καμιά φορά. Είναι η μόνιμη θέση του. Εμένα με εντυπωσιάζει το ότι ακόμα και όταν γίνεται κάτι τραγικό, ένα τραγικό λάθος, που σβήνει ας πούμε κάποιο tweet, γιατί έχει γίνει τρομερή. Και δεν θα βγει να πει ότι έκανα λάθος εδώ, παιδιά. Ήταν λάθος μου. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Με σοκάρει αυτή η αλαζονία. Αλαζόνα τον θεωρείς. Ξεκάθαρα. Δεν είναι αλαζόνα. Δεν ξέρω. Σε σοκαρά με αυτή την πληροφορία ξαφνικά είπες. Νομίζω ότι το πρώτο που θα έλεγα εγώ δεν είναι αλαζόνας, αλλά σας ακούω με προσοχή γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η δική σας θεωρία. Θεωρώ ότι έχει κρύβει μεγάλη αλαζονία το να μην ζητά συγγνώμη. Όπως και το να μην. Σκάει από Δευτέρα το podcast. Και ναι, το να μην παραδέχεις τα λάθη σου, το να βγαίνεις με τόση σιγουριά και αυτοπεποίθηση να λες κάτι που δεν γνωρίζεις. Ζητάνε συγγνώμη όμως γενικά οι πολιτικοί, υπάρχει κάποιος που να έχει ζητήσει. Εγώ δεν θα έλεγα τόσο πολύ να ζητήσει κάποιος συγγνώμη, γιατί και εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν υπάρχει πολύ έντονα στην πολιτική. Θα έπρεπε να υπάρχει. Πολλά θα έπρεπε. Εγώ θα ζητήσω συνέχεια. Αλλά ειδικά στην περίπτωση του Άδωνη Γεωργιάδη, έχει ένα ύφος το οποίο. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο τον ακούς να μιλάει και σε λίγο. Είναι επιθετικό, ας πούμε. Και εγώ επιμένω ότι κάποια στιγμή, ίσως κάποιος επικοινωνιολόγος από τους πάρα πολλούς που έχουν στα κόμματα, θα έπρεπε να βρει κάποια πιο μετριοπαθή φωνή, ειδικά σε μία περίοδο οικονομικής και κοινωνικής πίεσης.
Καλό θα είναι να υπάρχουν. Εγώ δεν σου λέω, βγάλε τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον κάθε Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως βγάλε και τον, και τον Πολάκη. Όπως βγάλε και Πολάκη. Αυτή ναι, βγάλε και τους, και τους Βελόπουλους, όλους αυτούς. Αλλά καλό θα είναι να υπάρχει. Αυτή γεννήθηκε τώρα, διότι μέχρι τώρα του πήγαινε θετικά αυτό. Ενώ ρε παιδί μου, την καριέρα του. Μια χαρά. Ρε παιδί μου, όχι θετικά σε εσένα και σε μένα ή στην κοινή άποψη του Twitter, ξέρω εγώ. Θετικά στο κόμμα του. Okay. Στου 69.000 ανθρώπου που τον ψήφισαν. Σε αυτού που τον ψήφισαν και στο κόμμα του. Μια περίοδο δεν υπήρχε άλλο άνθρωπο να μιλάει για την Δημοκρατία πέρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Προφανώς σε κάποιον άρεσε αυτό. Μέχρι τελευταία που μάθαμε ότι λίγο πήγαινε μόνο σε κανάλια και μιλούσε και δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένοι, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Οπότε τώρα άρχισε να, αυτό το κλίμα που περιγράφει, που είναι ένα κλίμα που περνάει στον κόσμο, εσωκομματικά τώρα έχει αρχίσει ίσως να γίνεται. Πάντως ο ίδιος λέει ότι εγώ το έχω καταφέρει στη ζωή μου, πουλούσα βιβλία, σε πείθω ότι αυτό που σου δίνω είναι καλό, διάβασα το, πάρτο. Και το ίδιο με τις ιδέες της πολιτικής του. Σου λέει, εγώ πείθω τον κόσμο ότι πάρτο, αγόραζα το. Εντάξει, βολεύει πάντα όταν ξεχνάς τις πολιτικές σου θέσεις από εξάμεινο, αλλά οκ, εντάξει. Πάμε τώρα σε κάποια που σας αφορά, είστε άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, της διανόησης. Πάμε, είναι η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Γιατί, σιωπή βλέπω, σιωπή, πιάνονται, πιάνουν το πρόσωπό τους τα παιδιά. Είναι αρμόδια υπουργός, έχουν ένα πρόβλημα. Καλά πήγε αυτό, πόσο καλά πήγε αυτό. Είναι μια κάπως όχι θα πω εγώ ιδανική επιλογή για ένα πόστο το οποίο αφορά την παιδεία και τον πολιτισμό. Πολύ χαλαρά το πει. Ναι, αυτό δεν μπορώ να. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο. Ωραία, να το πω ποδοσφαιρικά. Μου φαίνεται λίγο αμυντικογενές το σύστημα το οποίο παίζει στην παιδεία και τον πολιτισμό. Πολύ πίσω παίζουμε. Πολύ πίσω. Δηλαδή, παίζουμε ένα 5-3-2. Ναι, παίζουμε ένα 5-3-2 ταμπούρι πίσω. Και να μην φάμε γκολ. Αυτό είναι το. Κύριε Ζάμπρα. Ποια δική σας άποψη? Δεν έχω παρακολουθήσει την καριέρα της ιδιαίτερα. Δεν νιώθω ιδιαίτερα ακόμα. Έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας στο παρελθόν, επί Πασόκ και μετέπειτα. Ναι, το θυμάμαι, ξέρω ότι είναι. Ενώ δεν έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα. Αυτό που ξέρω και έχω συζητήσει και στο podcast είναι, ξέρω ότι δεν υπάρχει καθόλου συμπάθεια επειδή είμαι προς το μέρος. Οπότε, άμα σε αντιπαθεί τόσος κόσμος, κάτι κάνεις λάθος. Ή κάτι κάνεις πάρα πολύ σωστά. Μάλλον κάτι κάνεις λάθος. Αλλά. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, γιατί μου θυμίζει μια δασκάλα που είχαμε όταν ήμουν μικρό, η οποία μας έδινε. Αυτό είναι το πολιτικό μου σχόλιο. Κυρία Κατσαρίνη, σας ακούω. Σας θυμίζει και εσάς μια δασκάλα σας? Όχι. Εγώ. Είναι ενοχλημένη γυναίκα. Εξαπατήθηκε από την βαθιά υποκριτική τέχνη του κυρίου Λιγνάδη. Και φανταστείτε να ήταν και καλός ηθοποιός, δεν ξέρω τι θα γινόταν, δεν ξέρω πού θα φτάναμε. Μου είχε αρέσει. Δεν είναι η μόνη που είπε ότι δεν είναι καλός ηθοποιός ο Λιγνάδης. Όλοι άλλοι το θεοποίησαν. Μου είχε αρέσει. Σοκαρίστη. Είπα. Θα με κλωτσάσω όταν. Δεν νομίζω ότι θα βγει κανένα από τώρα. Όχι, κάτσε λίγο, είναι μια χαρά ηθοποιός. Είναι κατάλληλη στιγμή να πει ότι θε αρνητικό για αυτό. Τώρα σε παίρνει. Ναι, τώρα σε παίρνει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πει κανένα. Κοιτάξτε να αντιχρήσουμε την καλλιτέχνη από τον άνθρωπο. Δηλαδή να πούμε οκ, okay, αλλά. Εγώ θυμάμαι τότε ότι είχε βγει με ένα παράπονο. Ήταν πολύ λάθος επικοινωνιακή η φάση με αυτή τη δήλωση. Ήταν πάρα πολύ λάθος επικοινωνιακά, γιατί μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα τέρας, ρε παιδί μου, ή τέλος πάντων alleged τέρας, γιατί δεν έχει γίνει δίκη ακόμα και μας τραβάνε σε μηνύσεις. Έχουν πει από το podcast να λέω ότι δεν έχει γίνει ακόμα η δίκη. Λοιπόν, με έχουν δασκαλέψει. Και ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες για τόσες γυναίκες και υπάρχει αυτό το θέμα. Και κάπως αυτή το έκανε ότι. Το πιο σημαντικό πράγμα που έγινε από αυτή την περίπτωση είναι το πώς εξαπατήθηκα εγώ. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι το πιο σκληρό και θλιβερό. Μέχρι τότε, ναι, ναι, το πιο σκληρό και θλιβερό πράγμα που έγινε από αυτή την υπόθεση είναι ότι εξαπατήθηκα, ρε παιδί μου. Αυτό. Δηλαδή, μου είχε βγάλει αυτό το πράγμα. Με κορόιδεψε! Ναι. Με κορόιδεψε! Εμένα ποιο θα με λυπηθεί, ρε. Για μένα, πού είναι τα Me Too. Θέλω τώρα να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος πέρσι πραγματικά έβαλε τα δυνατά του, δεν άφησε κοινωνική ομάδα άδαρτη. Και μπράβο του. Είναι ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι. Λογικό. Ήταν η καταλήλωση του κρυγόνου του. Κυρία Κατσαρίνη, θα ξεκινήσω από εσάς. Με συγχωρείτε. Δυσκολεύομαι να έχω κάποια κομική τοποθέτηση εδώ. Και σοβαρά θα σε ακούσω αν έχεις. Δεν θες.
ξέρω. Ας μιλήσουμε πρώτα. Ήταν ένας, ναι, το mansplaining. Εδώ το που χρειάζεται. Για τους ανθρώπους που ξέρουν τις πεποιθήσεις του και ξέρουν την πολιτική του καριέρα, ξέρουν τις τοποθετήσεις του, όταν μπήκε σε αυτή τη θέση, ενώ. Ήταν πολύ τρομακτικό. Δεν νομίζω ότι ήταν μεγάλη έκπληξη για, το, ναι, για την τροπή που πήρε το πράγμα, ρε παιδί μου. Με το, ναι, εντάξει, ήταν πολύ dark εποχή. Να πούμε ότι η αστυνομική βία έχει κάμποσα χρόνια που ξεφεύγει από τον έλεγχο. Εντάξει, φέτος έχει ξεφύγει πάρα όχι φέτος, πολύ. Όχι φέτος. Τα τελευταία και πολύ, δύο ναι, τα τελευταία δύο χρόνια, ναι. Είναι δηλαδή πολύ. Και τώρα αυτό μας έδειρε, μας πλάκωσε το ξύλο COVID τώρα, οπότε το έχουμε ξεχάσει αυτό. Αλλά εμένα ήταν θέμα δηλαδή, που μου ήταν πολύ. Προσωπικά μου ήταν πολύ ζωφερό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η κατάσταση με την αστυνομία ήταν. Με πιάνει πάρα πολύ προσωπικά. Το βλέπω, έφερε μπαχαλάκιδε πάλι εδώ πέρα. Ναι. Ανθρώπου οι οποίοι. Δεν έχω μπάχαλο, αυτό να τα κάψουμε, να τα βάψουμε όλα και τα λοιπά. Και κάνουμε. Τα... Γι' αυτό δεν. Να αυτό η κυρία δεν θέλει να πει την παιδί. Κοίτα, ήταν ρε παιδί μου το. Πώς να αποκαλύψω ότι είναι με τον μπάχαλο. Εγώ σου είπα πρώτη στιγμή ότι η κυρία από εδώ είναι σιγανό ποτάμι και να τη φοβάσει. Από τις ιστορίες που κυκλοφορούσαν για την αστυνομική βία, δεν ήταν υπερβάλλοντα ζήλο σε κάποιον άνθρωπο που το άξιζε και απλά ξέφυγε η κατάσταση, παιδί μου, ξέρω εγώ. Που το άξιζε. Μα προδώσει κάποιον άνθρωπο που όντω είχε κάνει κάτι και απλά ξέφυγε η κατάσταση και πήγε προ. Που πάλι άσχημο θα ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι κατανοητό. Δηλαδή έβλεπε από τι ιστορίε που και από την αντιμετώπιση που είχαν από τις ατάκες που άκουγαν ότι το τώρα τελειώσατε, ξέρω εγώ, τώρα άλλαξαν τα πράγματα, ξέρω εγώ, δηλαδή καταλάβαινες ότι έγινε μία. Ότι έγινε μία. Οργή, ναι, μόνο ότι, οργή. Ναι, ένιωσαν ότι έχουν πλάτη, ρε παιδί μου. Κάποιος ένιωσε μέσα ότι υπάρχει μία πλάτη που δεν υπήρχε πριν. Για, ναι. Εγώ πάντως πέρα από το χρυσογοήριο θα πω ειδικά για την αστυνομία ότι το μεγάλο κακό με το ότι ουσιαστικά για πολύ κόσμο. Ανακάλυψε ή διέκρινε την αστυνομική βία, την έντονη αστυνομική βία τα τελευταία διετία-τριετία. Το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα στην ελληνική αστυνομία δεν είναι τωρινό, είναι πολλά χρόνια. Είναι φοβερά προβληματικά. Κάποιοι πυλώνες μέσα στην ελληνική αστυνομία είναι φοβερά προβληματικοί. Έχουν αγνοηθεί, έχει αγνοηθεί η επιρροή τους, έχει αγνοηθεί η κατεύθυνση την οποία δίνουν σε νεαρούς και όχι μόνο αστυνομικούς. Ναι, ήθελα να πω και δεν είναι καινούργιο και θέμα. Και θέμα. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που το πράγμα δεν θα μαζεύεται από οποιοδήποτε υπουργό. Και θεωρώ ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης βρέθηκε σε μια κατάσταση που ναι μεν ήθελε να δώσει εγώ είμαι ο Λέξ Λούθορ σας, ναι, έτσι, ναι. Και παίχτε μπάλα, αλλά από κάποιο σημείο και πέρα όταν αφήνεις κάτι τελείως ελεύθερο να παίξει μπάλα όπως αυτό επιθυμεί, δεν μαζεύεται. Όσο και να θες να δείχνεις και ότι το ελέγχεις και εσύ αυτό. Δίνεις εντολές. Νομίζω ναι, αυτό ότι αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη, το ότι μαζεύτηκε τόσος κόσμος να διαδηλώσει για την αστυνομική βία, δηλαδή τελευταία φορά που είχε γίνει κάτι τόσο έντονο ποτέ, και τόσο μαζικό. Και σε μια γειτονιά, όχι. Στοχοποιημένο. Yeah. Δηλαδή ότι πάμε γι' αυτό. Πότε ήτανε. Θυμάμαι ότι ήταν με τον Γρηγορόπουλο ναι, τελευταία φορά. Εντάξει, που είχαμε δολοφονία. Είχαμε μια δολοφονία, δολοφονία 15χρονου. Και η επόμενη φορά ήταν τώρα. Θυμάμαι να γράφω, ρε παιδί μου, στο Twitter ότι νιώθηκαν. Ήταν μια περίοδο που με τους πρώτους ελέγχους σε πλατείες και τα λοιπά που γινόταν. Είχε μια κλιμάκωση τεράστια και μετά είχε γίνει χαμός, ρε παιδί μου, αυτό με πάρα πολύ ξύλο. Και θυμάμαι να νιώθω το κλίμα έτσι, ότι νιώθει κανένας. Είχα γράψει στο Twitter ότι νιώθει κανένας ότι είναι πολύ κοντά η φάση που θα πλακωθεί κόσμος με αστυνομικούς στο δρόμο, ρε παιδί μου, εκτός τέτοιου. Και έγινε μετά, έγινε η Νέα Σμύρνη 2-3 μέρες μετά, ρε παιδί μου. Και λέω αυτό, δύο μέρες πήρε. Ήταν τελείως το κλίμα έτσι. Και από εκεί και πέρα μαζεύτηκε κάπως. Διότι αναγκάστηκαν να το μαζέψουν με το ζόρι, ρε παιδί μου, κάπως. Ότι μην κάνετε, ναι. Στο τέλος νομίζω ότι ήταν και το εύκολο θύμα ο Χρυσοχοΐδης. Καλά, δηλαδή, για να σωθεί η υπόλοιπη παράταξη, να φανούν ότι εμείς δεν είχαμε καμία σχέση. Ο άνθρωπος άνοιξε μια πόρτα και μπήκε εκεί μόνο. Και μέχρι να καταλάβουμε λίγο τι έγινε. Τον βλέπαμε εμείς κάθε μέρα, δεν ξέραμε. Εμείς είχαμε γεμίσει το ψυγείο και τα φάγαμε. Μας εξαπάτησε. Πού να σκεφτόμαστε, όταν βάζαμε τον Χρυσοχοΐδη σε αυτή τη θέση, πού να φανταζόμασταν τι θα γινόταν. Ποιος θα τον περίμενε αυτό. Τώρα θέλω να πάμε στο τελευταίο μας πρόσωπο για σήμερα. Ένα πρόσωπο που έρχεται από τα παλιά, ήρθε με προσδοκίες, τελικά απήλθε ξανά. Για να δούμε. Εντάξει. Παιδιά, εγώ αυτό, την επιστροφή του ΓΑΠ την έχω στην καρδούλα μου να σας πω γιατί.
Όταν έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται υποψήφοι για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Ο ΠΑΣΟΚ. Σε παρακαλώ. ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, κοινά. Τέλο πάντων. Είναι σαν να λέμε Coca-Cola και Coca-Cola Light. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Και στην αρχή, αν θυμάστε, όταν ακούστηκε ότι ο ΓΑΠ θα μιλήσει με τους υποψήφιους, φάνηκε αρχικά ως μια κίνηση τύπου παιδιά να πάμε ενωμένοι, σαν επικοινωνιακό τρίκ εντός εισαγωγικών, για να πάει ενωμένο το κίνημα στις εκλογές. Σκεφτείτε λοιπόν να τον περιμένουν ως κάτι τέτοιο και να μπαίνει ο ΓΑΠ και να τους λέει: έχω μια ιδέα. Έλα ρε, για πες. Δεν το πιστεύεις. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι σκέφτηκα. Καθόμουν εκεί χθες, έτρωγα την πάστα μου. Και λέω, πώς θα σας φαινόταν στις εκλογές που είστε υποψήφιοι, και όλα αυτή, ναι, να μην είστε. Και να είμαι εγώ. Και του λέω αυτή, ποιος από εδώ ήταν ξανά πρωθυπουργός. Πείτε μου εσείς. Σκεφτείτε την αντίδραση. Δηλαδή, φαντάζομαι η πιο ευγενική αντίδραση, μάλλον του Χιρουλάνου, που θα του είπε, Γιώργο, πάμε τη σκηνή από την αρχή. Μάλλον δεν κατάλαβες. Η πιο έντονη θα ήταν του Λοβέρδου, ξεκάθαρα. Εντάξει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο που ο ΓΑΠ σκέφτηκε ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα που θα βρει σύμφωνους τους υποψήφιους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θωμά. Δεν καταλαβαίνω, ναι. Φάση δεν καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ θα πω ότι ρε παιδί μου, οτιδήποτε έχει να κάνει. Είμαι biased με το ΠΑΣΟΚ. Όχι γιατί ήμουν ποτέ ΠΑΣΟΚ ή ψήφιζα ποτέ ΠΑΣΟΚ, αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με ΠΑΣΟΚ. Έχω κι εγώ μια εντελώς μιμική αντίδραση νοσταλγίας μέσα μου. Δηλαδή, μεγαλώνοντας με ΠΑΣΟΚ, ήταν τα παιδικά μου χρόνια. Ωραία, ήταν τα παιδικά μου χρόνια, ήταν οι εποχές που θυμάμαι καλά. Από οτιδήποτε έχει να κάνει με ΠΑΣΟΚ, κατευθείαν είμαι όχι πολιτικά, όχι σαν πολιτικό όνειρο, παιδί μου, αλλά κατευθείαν μου πιάνει. Αχ, ναι, ξέρω, είναι σαν να κατεβαίνει στις εκλογές, σαν να κατεβαίνουν εκλογές οι Thundercats, ας πούμε. Δεν μπορώ να κρατήσω νεύρα. Ναι, έχει διαλυθεί και σαν κόμμα. Δεν μπορεί να κρατήσει νεύρα για τα πράγματα που έχει κάνει. Είμαι σε φάση, ναι, είναι. Ναι, είναι, δηλαδή. Όπως επίσης σκέφτεστε ότι κάποιον θα είχε μαζί του, έτσι, ο ΓΑΠ, όταν πήγε να τους βρει αυτούς. Ναι. Σίγουρα. Σκεφτείτε όταν βγήκε και του λένε, τι σου πάνε. Μου είπαν όχι. Καλά, να σου πω κάτι τι έγινε. Να σου πω όμως κάτι, μια χαρά τα πήγε. Μήπως δεν κατάλαβαν τι τους είπες. Μια χαρά τα πήγε η ψήφιση. Εντάξει, οκ, ναι. Τι μια χαρά τα πήγε, παιδί μου, βγήκε ο Ανδρουλάκης. Ναι, εντάξει. Αλλά βγήκε ωριακά δεύτερος. Οπότε για μένα ξεκίνησε να τρέχει, ενώ είχαν οι άλλοι ξεκινήσει ήδη να τρέχουν. Ναι. Ήρθε τελευταία στιγμή και λίγο, δηλαδή ένα μήνα νωρίτερα αν είχε έρθει. Είναι χρονικό, λες. Να πούμε ότι είναι υπέροχος τύπος. Είναι ο πρωθυπουργός που έβαλε τη χώρα στα μνημόνια και οι περισσότεροι όταν σκέφτονται αυτόν τον άνθρωπο, σκέφτονται ότι θέλει να αποποινικοποιήσει την κάναβη. Δεν είναι αυτό εντυπωσιακό από μόνο του. Είναι η πρώτη του σκέψη. Αυτός ο τύπος. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να σημαίνει. Άντε όμως αυτό το θέμα, όμως άντε να το προχωράμε λίγο. Είναι θέμα vibe. Θέλουμε να επενδύσουμε. Είναι θέμα vibe. Δεν μπορεί να έχει νεύρα. Το έχει πάρει τη σκητάλη ο Άντωνης Γεωργιάδης. Σωστό είναι αυτό. Ποιο το προχωράει. Ποιο να το έλεγε. Ποιο θα μα το έλεγε. Τόση ώρα λέμε αρνητικά. Άρα η χώρα έχει συνέχεια. Μόλι δεν το καταλαβαίνετε. Συμβουλές του Νίκου Καρανίκα. Και αυτό επίση. Όλο δένει. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει να κάνει καθόλου αυτό με τις επιχειρήσεις που γίνονται, που φτιάχνουν εδώ. Όχι, όχι καθόλου. Δεν νομίζω ότι είναι καθαρά. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ recreational. Ναι, okay. Ναι. Τώρα πάμε, κυρία μου και κύριοι, σε ένα σύντομο διάλειμμα και να επανέλθουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να ρωτήσουμε και τα παιδιά τι ετοιμάζουν, πού τα βλέπουμε, πού τα ακούμε, πού τέλος πάντων κάνουμε τα κλικ-κλικ για να τους δίνουμε views, να περνάνε τον πρωθυπουργό, γιατί είναι βασικό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με αυτό το σοκαρισμένο ύφος μπαίνουμε στον αέρα, κυρίες και κύριοι, γιατί λένε... Τι λένε τέλος πάντων στα break, οι καλεσμένοι μας. Πάμε όμως, επειδή το ζητήσατε και το ζήτησαν, τελευταία προσωπικότητα που θα κληθούν να σχολιάσουν οι αγαπητοί μου καλεσμένοι, καλεσμένες και καλεσμένοι, πάμε να δούμε το πρόσωπο, να το σχολιάσουμε. Παύλος Πουλάκης. Όχι, έγινε δολιοφθορά το πράγμα που με αλήθεια. Κάποιοι προσπαθούσαν να τη βγάλουν τη φωτογραφία. Υπάρχει θέμα διαπλοκής, αλλά τελικά επιμείναμε πάρα πολύ. Και μετά από το επίμονο έτοιμά μας. Κυρία Κατσαρίνη.
Νομίζω ότι η συμπάθειά μου στο πρόσωπο του κυρίου Πολάκη έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι μαλώνει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου θέμα. Θέμα στην Βουλή. Θα να συμπαθήσω όλη την Ελλάδα. Είναι... σωστά. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ένας θεόρατος τύπος με χέρια σαν κουπιά και μαλώνει με τον Άδωνη Γεωργιάδη και ακούγεται ένα μη μου πίσω. Το οποίο είναι υπέροχο. Είναι σαν να βλέπεις έναν σκύλο του Αγίου Βερνάρδου, ας πούμε, να μαλώνει με τσιουάουα. Είναι εντυπωσιακό θέαμα. Το λατρεύω. Καλό. Θωμά. Μετά από αυτό το πολιτικό σχολιασμό, είπες και εσύ Θωμά. Να θυμίσουμε, παιδιά, βέβαια, ότι επί Ξανθού και Πολάκη στο Υπουργείο Υγείας τον είχαν πει κανείς. Είχαν πει στον Ξανθό, μάζεψε το κανείς. Και τότε εξεμάνει ο Παύλος Πολάκης. Εντάξει, δεν λες κανείς τον Πολάκη τώρα. Και από τότε δεν το έχει περάσει. Εγώ τον είπα Αγίου Βερνάρδου τώρα. Καλύτερα. Εγώ το λόγο παίρνει, λοιπόν, μόνο παρακάτω. πήγε εδώ. Ναι, βασικά, ρε παιδί μου, είναι όχι πολιτικά, είναι, μου είναι συμπαθητική φιγούρα, γιατί νιώθω, ρε παιδί μου, ότι είναι ο φίλος που έχεις, ο φίλος που έχεις που είναι τσαμπουκάς, ρε παιδί μου, που έχει την καρδιά του στο σωστό μέρος, ξέρω εγώ. Είναι δηλαδή. Έχει δηλαδή στο σωστό μέρος, αλλά είναι τύπος που δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς εύκολα σε κουβέντα. όταν είναι σε κουβέντα με αγνώστους, πρέπει να είσαι εκεί, γιατί κάποια στιγμή θα εκραγεί, ρε παιδί μου, από το πουθενά. Ναι, που τον θες, ρε παιδί μου, μαζί σε ξύλο, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά. Δεν θες να μιλήσει. Αλλά όχι γίνει. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να καταλήξει ξύλο και μια παρέα που δεν έπρεπε, ρε παιδί μου. Εγώ θα χαλάσω λίγο τη βάση, δεν είμαι καθόλου φαν. Θεωρώ ότι είναι άλλο ένα λαμπρό παράδειγμα του γιατί η πολιτική ζωή του τόπου είναι κατά κύριο λόγο. Μαγιοριλίκη άνευ λόγου και αιτίας. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πολιτικού διαλόγου της χώρας, δηλαδή ότι πάντα πρέπει να υπάρχουν στην ελληνική πολιτική τέτοια άτομα, τα οποία λειτουργούν ως, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Κατσερίνη, λειτουργούν ως αντίβαρο σε κάτι άλλο αντίστοιχο σε κάποια άλλη παράταξη. Χρειάζεται κάθε κόμμα έναν πιο αψί. Στην Ελλάδα ναι. Χρειάζεται ένα Τάσο Μητρόπουλο. Αυτό χρειάζεται. Τώρα εδώ δεν την έχω την αναφορά. Είναι μια ποδοσφαιρική. Χρειάζεται κάποιον ο οποίος είναι λίγο δρέπανος. Λίγο κόβει καριέρες. Είναι επιθετικός, είναι λίγο δρέπανος. Ένα Γιώργο Ανατολάκη μου λένε. Δεν το πάρω γιατί έχω. Προσωπικά θεωρώ ότι σε ένα υγιές πολιτικό σκηνικό τέτοιες φυσιογνωμίες ή τέτοιες φωνές και για να μην παρεξηγηθώ ο άνθρωπος μπορεί να έχει τις πιο σωστές πολιτικές θέσεις όταν το calling card σου είναι εγώ είμαι τσαμπουκάς και μη σας πω τίποτα. Δεν μπορώ να τον πάρω σε σοβαρά. Ναι, και έχει και αυτό. Επειδή μασάς! Όχι, επειδή θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και αυτό το πράγμα και όχι κάτι να παίξουμε τσαμπουκάδες και να τραβάμε για κάτι. Ναι, όχι, εντάξει, όχι. Πλάκα έκανα, καμάρι μου. Μαζί σου είμαστε. Συμφωνούμε και οι δύο. Μαζί σου είμαστε αυτό. Προφανώς. Σας παρακαλώ, μην εξάπτεστε, κύριε Παπασημακού. Και εγώ το σχολείασα κωμικά, αλλά στην πραγματικότητα αυτό εννοώ. Συμφωνώ πάρα πολύ με το επίπεδο. Και βασικά, επειδή μου δεν είναι μόνο ο τύπος που φωνάζει σαν τον Γεωργιάδη. Είναι τύπος που νιώθεις ότι αν διαφωνήσετε λίγο ακόμα παραπάνω, θα σηκωθεί ένα σιδήρι, ρε παιδί μου. Έχει αυτό, έχει. Μία φορά. Έχει τσεμπουκά. Έρχεται στην εκπομπή. Τα πάμε καλά. Σήμερα, όχι, δεν τον έχουμε κρύψει κάπου. Ξέρει που είναι, βέβαια. Μπορεί να θέλει να έρθει να απαντήσει. Παρεμβαίνει τηλεφωνικά όταν Λοιπόν, μας μιλούσε έντονα, όχι για εμάς, εμείς ερωτήσεις κάναμε με το Σπύρο και αρχίζει να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Και το χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι και ήμασταν. Και εγώ άρχισα να ακούω. Δεν υπάρχει μομφή, δεν υπήρχε περίπτωση να. Είναι ένας γλυκός άνθρωπος εκτός αέρα. Πολύ. Είναι να καρφώνει ένα point, ρε παιδί μου. Αν δεν πει, ξέρω εγώ αυτό για αυτό. Απλά είναι πολύ έντονος στην έκφρασή του. Εκδηλωτικός. Πολύ έντονος στην έκφρασή του. Κατανοώ και τα επιχείρημα. Και υπέρ και κατά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, γιατί έχει πάει παρατέταρτο και δεν γίνεται τους φέραμε εδώ δύο ώρες τους ανθρώπους να μας πούν ακριβώς τι κάνουν. Τώρα η Κατσαρίνη βέβαια είναι sold out συνεχώς. Εγώ δεν έχω καταφέρει να έρθω να σε δω. Υπάρχουν κάποιες μέρες ακόμα που έχουν μείνει. Είμαστε σίγουρα μέχρι τέλη Γενάρη. Πού, κυρία μου? Στο θέατρο Αθηναής, με κάθε Πέμπτη, 9 η ώρα. Ναι. Και παίζει κουβέρτα. Είναι 10 ευρώ το εισιτήριο. Να τα λέμε αυτά, γιατί έχει μια σημασία. Ένας κόσμος δεν μπορεί να δώσει 20, 10 όμως μπορεί. 10 ευρώ είναι το εισιτήριο. Και δεν είναι λίγα, Παπασημακόπουλε. Ένας κόσμος δεν μπορεί καθόλου να δώσει 20. Όχι, δεν ξέρω και πολύ κόσμο. Γι' αυτό ρωτάω πόσο κάνει. Με συγχωρείς, αλλά έχει σημασία. Και άμα έκανε 20, τι θα έκανες όμως? Άμα έκανε 20, θα έλεγα, είσαι για ακριβά γούστα. Λάθος.
Όχι, είμαι για όλα τα γούστα, λοιπόν. Και είμαι κάθε Πέμπτη στο θέατρο Ναΐς με την παράστασή μου Κουβέρτα. Τη stand-up comedy παράσταση Κουβέρτα και. Και θα έρθουν να σε δουν, να γελάσουν, να σκεφτούν. Να... Έχω μπόλικα πράγματα. Πες μας, είναι καλή, αυτό πες μας. Είναι ό,τι καλύτερο να υπάρχει. Να έρθουμε. Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτή την παράσταση. Και τι άλλα πράγματα. Την αγαπάω λίγο παραπάνω από την πρώτη μου παράσταση. Είναι λίγο πιο. Δεν είναι τόσο επιδερμική. Είναι πιο μεγάλο παιδί. Είναι λίγο πιο μεγάλο παιδί, ναι. Πιο όριμο. Πιο όριμο. Οπότε ναι. Κάνεις και άλλα κλικ. Βεβαίως. Να με ακολουθήσουν στο YouTube, να μου κάνουν subscribe, που ανεβάζω διάφορα πράγματα στο κανάλι μου. Μπείτε, παιδιά, τα παιδιά βγάζουν μεροκάματα από τα YouTube. Συγγνώμη, θα το λέω εγώ. Έχω δίκιο. Πεθαίνω με τα ίντερνετ και τα YouTube. Ξέρω εγώ που μιλάω, ξέρω εγώ το κοινό τη εκπομπή. Γιατί το κοινό μαθαίνει. Έχουμε τα νέα τα παιδιά, αλλά έχουμε και την παλιά φουρνιά των τηλεθεατών που αυτά τα μαθαίνουν τώρα. Εγώ από τα στατιστικά μου αυτοί μου λείπουν. Αυτή η ομάδα θα θέλω να χτυπήσει τώρα 65+. Η 65+ έχει κασαδούρα. Έχουν 4 σπίτια ο καθένας. Εγώ αυτή θέλω στην παράστασή μου. Εσύ, τι κάνεις αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο βγάζω κάθε εβδομάδα το άλλο ένα podcast, ένα podcast που κάνω. Τώρα πάμε βήματα πίσω. Τι είναι το podcast, Ζάμπρα? Ωραία, το podcast είναι. Ναι, συγγνώμη, Παππού, λοιπόν. Το podcast είναι. Μην αλλάξει κανένα. Κανόνισε. Άμα έχεις Spotify, εμάς περιπτώσει, αντί να ακούς μόνο Κέσα, μπες και άκου και το podcast. Συγγνώμη λίγο. Το podcast είναι ένα πράγμα που άμα χρειαστεί να εξηγήσω σε κάποιον τι είναι, μάλλον δεν θα μπει να το ακούσει. Οπότε, είναι κάτι σαν ραδιοφωνική εκπομπή, ρε παιδί μου, το podcast. Είναι κάτι σαν ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά το οποίο το ακούω αυτό, την ώρα που σε βολεύει. Δεν σου λέμε στήσου, ρε παιδί μου, 7 η ώρα. Εγώ έχω ραδιόφωνο 5 με 7. Αυτό φανταστείτε ότι το ακούτε όποτε γουστάρετε. Ωραία, και πράγμα. Θα κινηματογραφήσω την παράστασή μου στην Αθήνα κάποια στιγμή. Αλλά δεν έχει. Να έρθουμε να κάνουμε το κοινό. Προς τέλος Γενάρη, να έρθετε να κάνετε το κοινό. Να κάνουμε το κοινό. Δεν θα είναι. Δεν θα είστε, ναι. Θα κάνει ό,τι είναι. Κάνετε προπόνηση. Και εμείς υποσχόμαστε, δεν διακόπτουμε παραστάσεις. Ακόμη και αν δεν μας αρέσει το χιούμορ σου. Α, ναι. Εξαρτάται αν πω κάτι για κάνω φίλου. Τι μπιχτή αισθάνομαι. Αν πω κάτι για τους Σπύρους μου, δεν θα έρθει να μου πει ότι. Όχι. Θα έρθω. Θέμα τέτοια είσαι. Παιδιά, εγώ όμως. Βοηθήστε με λίγο. Βοηθήστε με λίγο. Θέλω να γίνω κι εγώ viral. Δηλαδή, ας έρθει κάποιος να με σταματήσει την παράσταση μια φορά. Δεν πειράζει. Μπορώ να έρθω με το σκυλί μου, να ανέβει πάνω. Θα το δουλέψει. Viral θα γίνει πάλι. Και αυτό θα γίνει. Δεν έχω ημερομηνία αυτή τη στιγμή. Θα γίνει κάποια στιγμή τέλος Γενάρη. Οπότε αυτά. Και παιδιά, μην με ακολουθήσετε. Κάντε ό,τι θέλετε με τη ζωή σας. Δεν θα σας πω εγώ τι να κάνετε. Αλλά έχεις και YouTube κανάλι. Δεν έχω YouTube, έχω social media, αλλά μην με ακολουθείτε. Κάντε ό,τι θέλετε. Ναι, αλλά το μεροκάματο να βγαίνει. Ναι, εντάξει, δεν βγάζω μεροκάματα από το Instagram, αν και βγάζω τώρα τελευταία. Βγάζεις. Βγάζεις μια χαρά μεροκάματα. Από πού? Μπες και γράψε στο Instagram. Κάνε το βήμα. Instagram Θωμά Ζάμπρας. Τώρα, ο εξωφρενικά σημαντικός κύριος Παπασημακόπουλος. Εγώ κάνω διάφορα πράγματα. Κάνω δύο podcast, κάνω το εξωφρενικά σημαντικό podcast, κάνω το Filmpit, το οποίο είναι ένα κινηματογραφικό podcast που ασχολείται με όχι ιδιαίτερα λαμπρές ταινίες. Με μάπες, ας πούμε, κακές ταινίες. Όχι, όχι, τις αγαπάμε, ταινίες, αλλά σημαντικά και άγνωστα διαμάντια της 7ης τέχνης, θα πω εγώ. Θα τα πρέπει εκεί. Να τα έχουμε δει για να ακούσουμε το podcast. Βοηθάει, ναι, βοηθάει. Αλλά δίνουμε link για τις ταινίες. Άρα δίνεις ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, πώς ναι, να ναι, το περάσουμε ναι, στην ναι, πραγματικότητα. Αυτό, ναι. Αυτό. Οριζόντια διαστήριες. Κάνω το με τις Τάπες, που είναι μια έτσι αθλητική κομική εκπομπή. Είμαι στο Πλεκτό στην Κοσμοτέ και στο What's Next με τον Θοδωρή του Κουτζογιαννόπουλο. Τι άλλο κάνω? Πόσα θες άλλα? Κάνω και κάτι άλλα διάφορα. Μας έχεις μιλήσει εδώ πέρα. Ξεκίνησε ότι τώρα δεν προλαβαίνω και δεν ξέρω τι να κάνω. Και μετά έχει γίνει. Δεν αφορούν κανέναν, όλα καλά. Μουσικά πράγματα, όχι, να μας πεις, να μας πεις. Δεν πειράζει, ας τα βρούμε. Σε σταμάτησα εγώ, Έλα, να μας πεις, πλάκα έκανα. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω να στέλνω σε ΒΕ από αύριο. Νιώθω αν είναι επαρκή. Και εγώ, τι μια παράσταση. Γενικά προσπαθώ να κάνω όσο πιο περισσότερα πράγματα μπορώ. Αυτό. Θέλω να ξεκινάω πολύ, δεν ξέρω τι μεταξύ. Ναι, εντάξει, καινούργια. Μπράβο, Μάκη. Μπράβο. Δεν το κουμπάω στο μικρόφωνο. Όχι, πάρα πολύ ωραία. Πολλοί κόσμος λόγω του Πλεκτού ξέρει. Ναι, με τον Νίκο Τωράπ, τον Τζουβέλα και τον Γιώργο Τολέτζα. Τον Αλέξανδρο τον Τζουβέλα. Είναι εδώ, μην του διαφημίζει, λέω. Έλαντε. Εντάξει, του αναγνωρίζουμε του συνεργάτε. Έτσι. Είναι σημαντικό. Μάλιστα, παιδιά. Τώρα, εσεί ζείτε από αυτό, έτσι. Είναι η αγαπημένη μου ερώτηση όταν λέω ότι κάνω stand-up. Είναι αυτό το.
Και τι μου διακαρίζει. Όχι, εγώ ρωτάω αν τα χρήματα είναι αρκετά ώστε να μπορείς να ζεις και να μην χρειάζεται να κάνεις κάτι ακόμα. Σίγουρα δεν φτάνει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. 100%. Τουλάχιστον εγώ, καλά, η Χρύσα κάνει και παραστάσεις και ο Θωμάς. Εγώ που δεν κάνω παραστάσεις. Να δεις δημοσιογράφη. Ναι, είναι, επειδή έχω περάσει και εγώ από δημοσιογραφικά πόστα. Τα έχουμε πει. Εγώ για τη δική μου την ενασχόληση δεν φτάνει σίγουρα μία και δύο. Ένα δουλειάς. Πράγμα. Ναι, θες δύο-τρία πράγματα. Αλλά on the go. Μπορείς να ζήσεις όμως, επειδή μου ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις και day job και να ασχολείσαι με τέτοιο. Δεν το κάνουν όλοι, επειδή μου, αλλά υπάρχουν. Ενώ υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Ναι. Από ένα επίπεδο καλά, ναι, δεν και μετά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα, δεν υπήρχε τρόπος να βιοπορίζουμε από αυτό. Αλλά από ένα επίπεδο και μετά, ή αν δουλεύεις πάρα πολύ σαν το σκυλί και κάνεις 30 παραστάσεις μέσα στο μήνα, ναι, βιοπορίζεσαι. Αν αυτή είναι η ζωή του καλλιτέχνη. Τι ωραία νότα για να κλείσει. Αυτή είναι η ζωή του καλλιτέχνη. Το τομ-τομ. Αυτό ακούω χρόνια, εγώ λέω, μα ο καλλιτέχνη έτσι είναι. Ισχύει πάντως. Αβεβαιότητες. Πρέπει να ρωτήσω κάτι άλλο από πάνω. Αυτά είναι. Όχι. Όχι. Άρα να πούμε ευχές. Θα πούμε ευχές. Τώρα, έρχονται Χριστούγεννα, κυρία μου και κύριοι. Κάθε είναι χρόνο. Χριστούγεννα που θα έρθουν έτσι με COVID ξανά. Τι πες, Ζάχαρη. Κάθε χρόνο. Δεν σ' αρέσουν οι αργίες, Σάμπρα. Όχι, μια χαρά. Βέβαια δεν υπάρχουν αργίες για μένα, γιατί εγώ δεν δουλεύω. Συγγνώμη, παιδιά, γι' αυτό, αλλά δεν δουλεύω πενθήμερο 8 ώρα, οπότε όλες οι μέρες είναι αργίες εν δυνάμει για μένα. Θα πάρω αυτό που παίρνει. Η αλήθεια είναι αυτό, το έχω ακούσει. Αυτό το... Δεν είναι Δευτέρα χάλια, η ζωή σου είναι. Τι θέλετε, αυτό λοιπόν, θέλει να πει, ας πούμε. Να ευχηθείτε για το 2022 που έρχεται. Συγχύ μου, σου κάνω την καρδιά περιβόλη. Λίγο το μετάλλιο σου σιγά σιγά, πες την αλήθεια. Όχι, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι. Και αυτό κάτι λέει για τις υπόλοιπες εκπομπές. Πρέπει να έρθουν μια μέρα με τον Πολάκη, βασικά. Ναι, θέλετε να το κάνουμε το αίτημα. Νομίζω ότι θα θέλει εκείνος. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Κάνε μου τη χάρη. Κυρία Πολάκη, καταγράψτε το αίτημα. Θέλουν οι κύριοι και η κυρία να έρθουν να κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί. Θα είμαι και εγώ. Δεν το χάνω. Ναι. Θα κάτσω μια γωνία. Παρουσιάστε την εσείς. Βάζουμε μπράντε φέρε. Τι να κάνουμε. Over the top με το σταλόνι. Τουρτούτου. Πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί ήθελα να κάνω Eye of the Tiger και έκανα τη Ρινίνη. Άλλο στο κεφάλι μου ήταν αυτό, συγγνώμη. Πάμε να κάνουμε τις ευχές μας για το νέο έτος το 2022 που θα μας μπει σε λίγες μέρες. Εγώ θα ευχηθώ υπομονή, γιατί μας περιμένει νομίζω ένα αρκετά, όχι εύκολο έτος και αυτό. Και επειδή σε μια λίγο πιο σοβαρή νότα, τραβάμε τρελό κουπί γενικότερα ψυχολογικό με τον COVID και τις... Και ό,τι ζούμε, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο κοντά στους ανθρώπους τους δικούς μας, να είμαστε λίγο πιο tuned in στα προβλήματα που μπορεί να έχουν. Σκάνε από το πουθενά και δεν είναι πάντα τόσο ορατά όσο ένας τραυματισμός σωματικός. Είναι έτσι. Και εάν σε κάθε περίπτωση έχουμε εμείς κάποιο θέμα και το νιώθουμε, καλό είναι γενικότερα να βρίσκουμε κάποιο κανάλι, κάποια οδό για να το εκφράζουμε, γιατί δεν θέλει και πολύ για να... Αυτό θα πω εγώ. Κύριε Ζάμπρα. Δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ τόσο χαρούμενο και αισιόδοξο. Δεν σε αναγνωρίζω, λοιπόν. Ναι, βασικά η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, και επειδή δεν ακούγεται πολύ. Κατάλαβα και την αναγκαιότητα αυτού μέσω του podcast. Δεν ακούγεται πολύ συχνά κάτι για την ψυχική υγεία, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Είναι κάπως το ταμπού θέμα ή θέμα που είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι χρειάζεται να προσέχουμε την ψυχική μας υγεία. Δεν θέλω να μείνει ότι κοροϊδεύω το αυτό που είπε ο Μάκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όντως, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Εγώ θα πω ότι μια ευχή που έχω καταλήξει, ρε παιδί μου, συγκεντρωτικά, ξέρω εγώ, είναι ότι θα εύχομαι να. Να είναι ο κόσμος πιο χαρούμενος, ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, να καταλάβουν ότι η χαρά, το να είσαι χαρούμενος δηλαδή, στην καθημερινότητά σου, είναι κάπως κατάσταση που φτιάχνει στο κεφάλι σου και δεν εξαρτάται πάντα ή 100% άμεσα από αντικειμενικές συνθήκες, ρε παιδί μου. Και ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, αυτό να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι για την επόμενη χρονιά. Κυρία Κατσαρίνη, εγώ να ευχηθώ να. Πήραμε τις καλές ευχές. Πρέπει να βρεις τώρα από το κάτω ράφι, ναι, αλλά πες. Εγώ εύχομαι να μην χαθούν άλλες γυναίκες από τους άντρες που έχουν τα κλειδιά του σπιτιού τους. Εύχομαι να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι ο ένας με τον άλλον, να ρίξουμε λίγο τους εγωισμούς σε μια τόσο δύσκολη συνθήκη που βιώνουμε.
και να ξανασμίξουμε ξανά, να μπορέσουμε να αγκαλιαστούμε, να τελειώσουν όλα αυτά σύντομα και να μπορούμε να αγκαλιαζόμαστε πάλι. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Σπύρο, θέλετε... Εγώ θα πούμε καλά Χριστούγεννα. Έχω βρει ένα κόλπο τα τελευταία δύο χρόνια. Ψυχραιμία, παιδιά, ναι. Ψυχραιμία, διότι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά θα κρατήσω και το χαρά, γιατί αυτό που λείπει περισσότερο, ναι, στο τέλος της ημέρας, αυτό που λείπει από όλους είναι η χαρά. Δηλαδή, έτσι είναι. Κάποιες στιγμές πρέπει, ρε παιδί μου, να είσαι και χαρούμενος. Δεν γίνεται να είσαι συνεχώς στην πίεση και στην πυκλά και αυτό και τι θα γίνει αύριο κτλ. Αλλά εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο. Αλλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς που ήρθατε. Ήταν πραγματικά τιμή και το λέω με την σημασία και όχι με το τυπικό της λέξης. Ήταν πραγματικά τιμή που ήρθατε στο στούντιό μας. Εμείς ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Κάνετε σπουδαία δουλειά, ωραία δουλειά, δουλειά που δεν είναι μόνο έτσι χιούμορ, επιφανειακό. Εγώ γι' αυτό ήθελα να έρθετε. Το χιούμορ είναι πολύ σπουδαίο, αλλά μπορεί να λέει και πράγματα παραπάνω και εσείς τα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να βρω εισιτήριο για σένα. Σας ακούω και σας βλέπω πολύ. Τώρα, για εσάς, φίλες και φίλοι, σήμερα, απόψε μάλλον, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, να χαρούμε. Νομίζω ότι χαρήκαμε, νομίζω ότι αλλάξαμε κλίμα. Να προσπαθήσετε να ξεκουραστείτε όσο γίνεται, να αφήσετε τις σκοτούρες λίγο πίσω. Την εβδομάδα που έρχεται θα είστε με το Σπύρο 27, 28, 29. Εγώ θα πάρω έτσι ένα μικρό break γιατί το χρειάζομαι. Θα τα πούμε όμως εδώ από το 2022. Παρακαλώ πολύ προσέξτε για να είμαστε όλοι και όλες εδώ. Μία θερμή παράκληση, αν και δεν μου αρέσει να κάνω τη δασκάλα στην κάμερα, τους ανθρώπους που αυτές τις μέρες είναι μόνοι, λίγο περισσότερη προσοχή. Η αγάπη και η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά δεν κολλάνε, ο COVID κολλάει. Οπότε λίγο τον διπλανό που ξέρουμε ότι είναι μόνος ή τη διπλανή που ξέρουμε ότι είναι μόνη, και ένα μελομακάρονο αρκεί για να γλυκάνει και να ζεστάνει. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, καλή χρονιά σε όλες και όλους και μακάρι το 22 να είναι καλύτερο. Τα φιλιά μας. Γεια σας.